Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό με τους κορφοπίνο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, κι αν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπρακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε και στην τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από την μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα σου λουμουντρούχουμ και καραμπιπερί μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε στην παρά μας, κοπιάστε, 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 να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε. Άρα τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει συγκεκριμένη ατάκα, μην ενοχλείτε την ηχολήπτρια, μην ενοχλείτε την ηχολήπτρια, παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ, παρακαλώ. Μην ενοχλείτε την ηχολήπτρια, μην ενοχλείτε τους διαιτητές, μην ενοχλείτε τη διαιτησία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι όλα τόσο όμορφα καμωμένα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας, όλα μια χαρά. Αφιερώνουμε στον διαιτητή που έδωσε το πέναλτι στο Μάνταλο, το ανύπαρκτο πέναλτι βουτιά, ζήλεψε και ο Γκρέκ Λουγκάνης τέτοια βουτιά, δηλαδή πραγματικά το χρυσό μαγιό. Αφιερώνουμε και σε αυτόν και στον επόπτη Καμπούρη που χθες σφυρίζει ένα offside τον Πρίγιοβιτς που δεν είναι φυσικά, αλλά ειδικά το ακυρωθέν γκολ του Ατσούμπ Ακμπομπ που είναι ο παίκτης στα Μάλγαρα, που αυτοί που τον καλύπτουν είναι στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και σφυρίζεται offside. Αφιερώνουμε ατάκα από τον μεγάλο ελληνικό κινηματογράφο. Έλα Αναστασία. Αόματος ελεήστε τον αόματο. Έτσι. Αόματος. Αόματος παιδιά. Ανθρώπινα λάθη έτσι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δεν θα δεχτώ. Πώς είναι όταν πήγαινε να πληρώσει στο τραπέζι ένας και ο άλλος του λέει όχι, σε παρακαλώ, όχι εγώ, που το χέρι δεν πήγαινε στον καρπό, πήγαινε μεταξύ αγκώνα και καρπού, φίλε, εγώ, όχι, όχι, σε παρακαλώ, εγώ, όχι, γινόταν μάγκες, όχι, όχι. Και σηκώνονταν ένας και έλεγε, πστ, μάγκες, πριν που πήγε για κατούριμα, πλήρωσε, αφήστε το, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Κάπως έτσι. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Έχουμε υπέροχα πράγματα να πούμε σήμερα. Έχουμε υπέροχα πράγματα να δώσουμε, να μοιράσουμε. Έχω Αναστασία πίσω την κονσόλα. Γεια σου, κοριτσάρα μου. Έτοιμη, πανέτοιμη. Και όλοι εσείς εκεί πέρα έξω δηλαδή, που προσπαθείτε να συνέλθετε από αυτό το Σαββατοκύριακο, στο οποίο καταλάβαμε 100% τι γίνεται, τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτό το οποίο γίνεται. Να πω ότι καλωσορίζουμε και πάλι. Έχω χάσει το μέτρημα με τις χρονιές. Το υπέροχο κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο. Πέρα από τις κατά καιρούς χορηγίες και στην εκπομπή αλλά και στο zoomosu.gr, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο συγκεκριμένο κρεοπωλείο στον Εύοσμο, στη Μενελάου 29, μοιράζει όλη τη χρονιά σακούλες κρέατα στον κόσμο. Αμέτρητες. Αν βάλετε πόσες εβδομάδες κάναμε εκπομπή, από 20 Αυγούστου μέχρι 25 Ιουλίου, βάλτε να δείτε πόσες εβδομάδες είναι, πόσα κιλά κρέας είναι, γιατί κάθε φορά η σακούλα που δίνουμε είναι κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Άρα γεμίζουμε το τραπέζι σας με υπέροχα, με εκλεκτά πράγματα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη για μία ακόμα φορά που είναι δίπλα στην εκπομπή και δίπλα και σε αυτόν ο οποίος περνάει λίγο δύσκολα ή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα για τόσο ωραία πράγματα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει κόσμος που περνάει δύσκολα, που το κρέας δεν θεωρείται δεδομένο πλέον. Δεν θεωρείται. Άρα τον ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς που μία ακόμα χρονιά είναι εδώ. Μία ακόμα χρονιά είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε και δίνουμε την πρώτη σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Είναι τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Ενός ολόκληρου μήνα. Πέρα από αυτό, σήμερα έχουμε υπερατού δωράκλα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Κληρώνουμε ένα καταπληκτικό smartphone Xiaomi αξίας 150 ευρώ. Κόσμημα, τελευταία λέξη της τεχνολογίας,
Δεν χρειάζεται να πω τώρα ότι είχε πάνω βίντεο κάμερες, κάμερες αυτά, μπλιμπλίκια έτσι, μπροστινές, πισινές, να πούμε κάμερες το να τα άλλο, τα ξέρετε. Η Xiaomi που έχει κάνει τρομερή αντεπίδηση. Η Electronet που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά πράγματα και φέτος. Λέω μπαμπαμ τους χορηγούς γιατί δίνουν και υπέροχα πράγματα σήμερα. Άρα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για το κινητό, για τα κρέατα και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Γράφετε το νούμερο 2310-287-888. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία και το όνομά σας και έχετε μπει στην κλήρωση για μία, για τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Εκλεκτά. Πηγαίνετε και εσείς επιλέγετε και διαλέγετε. Και όπως είπα, τηλεφωνάρα, smartphone, Xiaomi, αξίας 150 ευρώ. Έχουμε θέμα με το ίντερνετ. Έχουν έρθει, να σου πω πόσα μηνύματα. Δεν είναι δικό μας θέμα δυστυχώς. Πρέπει να το... Θα το δούμε και θα το παλέψουμε με τους ακροατές που βρίσκονται εκτός εμβέλειας μέσα από το διαδίκτυο στο εξωτερικό και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Θα ακούσετε την εκπομπή αργότερα στο zoomusu.gr που θα την ανεβάσουμε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το παλεύουμε αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δικό μας θέμα όπως μου λένε έξω. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό διπλό. Αυτό το οποίο πέτυχε η ομάδα. Αυτό το οποίο πέτυχε η ομάδα. Μέσα στη Νέα Σμύρνη είναι ένα παλικαρίσιο, είναι ένα άκρος κακαλούχο διπλό. Για πάρα πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Ακόμα και ο πιο άσχετος και ο πιο αδαής, ακόμα και ο πιο μυρωδιάς και ο πιο Άλαν Ντάλλα της Παρασκευής στο γάλα κατάλαβε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλοι αυτοί που σκίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για το πέναλτι στον Μπρίγιοβιτς, που υπάρχει επαφή, που δεν βρίσκει μπάλα ο τερματοφύλακας, που για μένα είναι πέναλτι. Αν τον βρήκε πολύ, αν τον βρήκε λίγο, δεν υπάρχει πολύ έγκυος ή λίγο έγκυος. Ή είναι έγκυος ή δεν είναι. Ή πας στο μεευτήριο ή δεν πας. Ποιος είναι αυτός που παίρνει αυτός ένα μηδέν, θα μου πείτε, το δυναμόμετρο για να δει πόσο βρήκε το πόδι του Μπρίγιοβιτς ή όχι. Αυτοί λοιπόν που βγάλαν λύσα κακιά όλη την προηγούμενη εβδομάδα, που ξεκίνησαν το επικοινωνιακό τσουνάμι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ο ευνοημένος, ο αυτός που τα έχει κανονισμένα, οι εξηγιαντές έτσι πάλι σας κάνουν, σας ευνοούν, σας ράνουν το τι διαβάσαμε, το τι ακούσαμε πάλι. Είναι οι ίδιοι που ξεκίνησαν πέρυσι το παραμύθι και το τέλος το ξέρουμε τι συνέβη στον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε τι μας έκαναν πέρσι. Πώς εκλάπηκε ένα πρωτάθλημα έτσι, χωρίς καμία εδώ, χωρίς καμία ντροπή, χωρίς καμία εδώ και χωρίς καμία εκεί. Εδώ με αλφαγιώτα και ωμέγα. Με τον πιο συχαμερό, με τον πιο σάπιο τρόπο. Ο ευνοημένος δε που θα το έπαιρνε ό,τι το έχουν κανονίσει, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, μας λέγανε. Σας το δίνουνε, σας το έχουν χαρισμένο. Τα κανονίσατε όλα, η ΕΠΟ είναι η δικιά σας και τέτοια ακούγαμε πέρσι. Όλο αυτό λοιπόν που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή υπάρχει Θεός, είμαστε όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Τι χαριτωμένα ανιψάκια. Ακόμα και ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι από τα Μικη Μάου, χωρίς σίγμα, είναι ανήψια της Θείας Δίκης. Πριν αλέκτορ φωνεί σε τρεις, έρχεται ένα ανύπαρκτο πέναλτι, μια ακόμα βουτιά της Χάρτινης, διότι πήραν ένα τέτοιο πέναλτι και για να προκριθούν στο Champions League, στους ομίλους, απέναντι στο Video Club. Δεν τον ακουμπάει, ο άλλος είναι τρία μέτρα μακριά, πέφτει, βουτάει. Μιλάμε για ομάδα καταδύσεων τώρα, έτσι, όχι αστεία. Πάλι στην Τρίπολη, ζόρια. Με πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια από τους αεκτσίδες, γιατί τσέπωσε τα 30 εκατομμύρια ο Τίγρης και δεν έκανε καμία μεταγραφή.
άμα δείτε, άμα μπείτε στα φόρα των σχετικών αναρτήσεων στα διάφορα site, το τι μπινελίκι τρώει ο Μελισανίδης, δεν φαντάζεστε. Πήρες 30 εκατομμύρια και δεν πήρες τίποτα και πάμε με τον Μωράν, να πούμε, και με τον Αϊντάρεβιτς και καβούρια και αυτά, και έκραζες μπούλι το Μαρινάκι, τσέπωσε τα εκατομμύρια και δεν πήραμε κανέναν και πάμε τον Γιαννιώτα με τον πουθενά και έτσι κι αλλιώς. Πολύ μπινελίκι. Πολύ. Φαντάζεστε να ερχόταν και μια ισοπαλία ή μια ήττα της ΑΕΚ στην Τρίπολη. Τι θα γινόταν μετά? Και ασχολούμαι πρώτα με δάφτους, γιατί άμεσα συνυφασμένα είναι όλα με το δικό μας μάτς χθες και τα έσχη που έγιναν στο δικό μας παιχνίδι. Θέλω πάρα πολύ να μπαίνω και να κάνω χαβαλέ κάθε μέρα στην εκπομπή, αλλά πραγματικά εξοργίζεσαι, βγαίνεις από τα ρούχα σου. Και έτσι λοιπόν πάμε στην Τρίπολη, ζόρια για την ΑΕΚ, βάζει το χέρι απλά σηκώνει το χέρι, δηλαδή ούτε καν, δεν υπάρχει καν. Και ο Μάνταλος, απ, τη βουτιά, φρρρτ, ο διαιτητής. Τα παιδιά του Θωμά, έλα απόψεις του Θωμά. Αυτό είναι το έργο. Πάλι αυτό θα βιώσουμε. Πάλι αυτό θα ζήσουμε. Αυτό το έσχος. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και ακούω από χθες το βράδυ όλους τους δικούς μας να λένε τι να κάνουμε, πρέπει να κερδίζουμε και τη διαιτητή. Γιατί ρε παιδιά, πού το έχει γραμμένο αυτό και γιατί πρέπει να γίνεται, δεν καταλαβαίνω ας πούμε. Πού το έχει γραμμένο αυτό? Γιατί θα πρέπει εγώ δηλαδή κάθε φορά να κερδίζω και το διαιτητή? Και άντε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε θα το καταφέρω, κάποιες φορές δεν θα το καταφέρω. Γιατί θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά να παίζω την μπαλάρα και να κερδίζω 3-0 για να κερδίσω και το διαιτητή? Υπάρχει αυτό σε κάποιο κανονισμό? Το λέει κάπου? Είναι της μοίρας μου γραφτό? Ενημερώστε μας να ξέρουμε δηλαδή. Γίνεται αυτό λοιπόν, σώζεται από την γκρίνια και την εσωστρέφεια η ΑΕΚ. Τι φαντάζεστε μετά από την ξηρασία στη μεταγραφική περίοδο, τους κάνει και χαβαλέ ο Σαββίδης, τους παίρνει τον Καρέλη, τον οποίο τον έψιναν 52 νύχτες και 47 μέρες, και έτσι τσακ, χλάτς χλούτς, που έλεγε και η Τουλάρα, πάει και τους παίρνει τον Καρέλη. Έτσι, για να έχω μία εναλλακτική λύση, ούτε καν για βασικό. Τον παίρνω έτσι για να έχω βάθος στον πάγκο. Τους κάνει πλάκα, δηλαδή με λίγα λόγια, μέσα σε λίγες ώρες. Εξαιρετική παρεπιπτόντως μεταγραφή. Ματάκι χορταράκι, και για εκεί θα πούμε. Και για εκεί θα πούμε. Έρχεται λοιπόν το μάτς της ΑΕΚ, σμπρώχνεται, παίρνει ένα τρίποτο, διαβάζουμε πάλι, πραγματικά προσπαθούν να μας προκαλέσουν, ελάτε πάρτε τι στο άμα μπορείτε, και όποιος την αμφισβητεί, και η πρωταθλήτρια και ψυχή λεόντων και αυτά, δηλαδή διαβάζουμε κάτι ανυπέρβλητες υπερατού παπαριές που λες τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα, δεν γίνεται, εγώ είμαι περίεργος, άντε δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Αλλά δεν είμαι χαζός όμως για αυτό το πράγμα να το καταπιώ αμάσιτο. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι ίδιοι που κράβγαζαν, που έγραφαν κατεβατά, που αφιέρωναν στα ραδιόφωνα, στα φόρα, στα site, στα Instagram, στα Twitter, χαμός για το πρίγκιβι στο πέναλτι, κοκοκό. Βραχνίκοτα που κάνει και την κορώνα, δηλαδή. Τι έγινε ρε παιδιά? Πού είστε ρε παιδιά? Γιατί δεν είδα να γίνεται ο ίδιος χαμός, ο ίδιος ο ρημαγδός? Παρότι είναι 10 φορές πιο πέναλτι του Πρίγιοβιτς, δεν είδα το ίδιο πράγμα να γίνεται στο πέναλτι και να βγάζετε τίτλους ανύπαρκτο πέναλτι και αυτά και... Πού είναι τα λόγια σας? Πού είναι η έντιμη πένα σας? Πού είναι το έντιμο μικρόφωνο σας να βγείτε να πείτε? Αλλά εκεί είναι άλλο όμως, ε. Μόνο ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι που σας καίει. Εδώ είναι όλο το θέμα. Να παρουσιάσουμε τη δήθεν ευνοημένη κατάσταση. Που παίζει ο Αστέρας Τρίπολης, θα έπρεπε να είναι με 9 παίχτες από νωρίς το παιχνίδι στην Τούμπα.
που δεν δίνεται ένα απέναντι στον Ουάρντα. Αλλά αυτό το κάναμε Γαργάρα, ούτε καν το ξαναδείξαμε, παιδιά. Χθες πόσες φορές η Νόβα έδειξε τη φάση του Ακμπομ. Πόσες φορές. Μία και στο Μούχτη και στο Γρήγορο, παιδιά. Μην τώρα, δεν υπάρχει. Μία φορά και αυτό ήταν. Μια φορά. Και τελειώσαμε. Γίνεται λοιπόν αυτό το Σάββατο, καταλαβαίνουν οι παίχτες μας ότι το ίδιο σκηνικό πάει να παιχτεί και φέτος. Εμ να με σφάζουν, εμ να με βγάζουν ευνοημένο, εμ ο άλλος να προχωράει χωρίς να έχει και ονομάδα. Και τι να κάνει μεταγραφές ο Μελισανίδης. Σου λέει έχουμε τα πόστα πιασμένα όλα. Μας, είμαι ο γάβρος, είμαι ο καινούριος γάβρος. Είμαι ο κυτρινόμαυρος γάβρος. Πήρα ένα χάρτινο πέρσι, πάλι φέτος με τα σφυρίγματα. Σιγά μην κάτσω να σκάσω. Και γιατί να κάνω μεταγραφές, αφού είναι όλα καλώς καμωμένα. Και πήγαινε εσύ μετά την άλλη μέρα και παίξε. Με τσαλακωμένη ψυχολογία από το βράδυ της Τετάρτης, με μεγάλη στεναχώρια για τη χαμένη πρόκριση στους ομίλους, έχοντας τρελή κούραση και σωματική και πνευματική και ψυχολογική, από κάθε άποψη αν το δεις, να πρέπει να συμμαζέψεις τα κομμάτια σου και να πας να παίξεις απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος ήξερε 100% ότι θα τα δώσει όλα. Και γι' αυτό δεν μπορώ να τους κακίσω, τους Πανιώνιους. Καλώς, ελπίζω να παίζουν με την ίδια αυταπάρνηση και με το ίδιο πάθος και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Όταν θα πάει η ΑΕΚ να περάσει από εκεί. Όταν θα πάει να περάσει ο Ολυμπιακός από εκεί. Όταν θα πάει να περάσει ο Παναθηναϊκός, είπαμε, είναι άλλη ιστορία. Παλεύει για άλλα πράγματα. Δεν είναι συνδιεκδικητής. Και σας ρωτώ που μου γράφει και η Χρύσα. Δεν είναι μεταγραφάρα αυτός ο Καμπούρης. Τον πήρες ελεύθερο. Τον πήρες για 3 χρόνια, για 5. Τόσος ντόρος για Καμπούρη έχει να γίνει από την εποχή του Ευρωμπάσκετ. Να λοιπόν αυτός ο τίμιος γίγαντας. Έτοιμος για τις βολές. Ο Αργύρης Καμπούρης. Μία φορά έγινε ντόρο εκεί με τον Καμπούρη. Και δεύτερο με τον Καμπούρη στην Παναγία των Παρισίων, να πούμε, στον Κουασιμόδο. Ο οποίος όταν φορούσε ρούχα ήταν η δική του μόδα, η λεγόμενη Κουασιμόδα. Και τώρα μπαίνεις να παίξεις. Ξέρεις ότι ακολουθεί ένα 15ήμερο που περιμένουν στη γωνία οι καλοθελητές να βγουν να ισοπεδώσουν τα πάντα. Μια πορεία μηνών, μια μπαλάρα μηνών, μια καταπληκτική πορεία μέσα στο καλοκαίρι, ένα double πέρσι και περιμένουν μετά από την ήττα με την Μπενφίκα ένα στραβοπάτημα, έστω ένα χ στη Νέα Σμύρνη για να τα κάνουν όλα ισιάδη, όλα δρόμο. Και μπαίνεις να παίξεις με αυτή την ψυχολογία. Με την κούραση, ψυχολογική, σωματική, πνευματική, όπως είπα, από τον αποκλεισμό, από το μάτς με την Μπενφίκα, και με την υποψία ότι ξέρεις τι θα έχει να γίνει τώρα, 15 μέρες. Θα ισοπεδώσουν τα πάντα ξαφνικά, ο Λουτσέσκου θα είναι άσχετος, οι παίκτες θα είναι λίγοι. Και γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Ο κάθε περίεργος θα βγει να πει το δικό του. Και βέβαια να ρίξει νερό στο μήλο αυτό που μας θέλουν να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Και μπαίνεις λοιπόν να παίξεις τη Νέα Σμύρνη. Η ομάδα μέτρια. Εμένα δεν μου αρέσει να τα ωρεοποιώ τα πράγματα. Μέτρια η ομάδα. Αλλά έβλεπες την κούραση σε κάθε τους προσπάθεια και όταν λέω, ξαναλέω, κούραση, όχι μόνο σωματική, και ότι ψυχολογικά αυτό που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα επηρέασε. Άλλους περισσότερο, π.χ. ο Πέλκας, που είναι παίκτης ψυχολογίας 100% και κατάλαβε τι διακυβεύτηκε, τι χάθηκε το βράδυ της Τετάρτης με την Μπενφίκα. Άλλο λοιπόν τον επηρεάζει περισσότερο, γιατί είναι χαρακτήρας τύπου Πέλκα, ξέρω εγώ. Άλλος έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και μπαίνει και παίζει πάλι όπως ο Ουάρντα αυτό που ξέρει. Είναι ανάλογα με το χαρακτήρα, ρε παιδί. Ο Ουάρντα μπήκε το παιδί μέσα και έκανε το παιχνίδι του. Συγκινητικός Κρέσπο πάλι χθες. Αυτός ο οποίος δεν θα γίνει ποτέ αφήσα σε δωμάτιο, όπως έχω πει. Και πάμε να ρωτήσουμε στην μπουτίκ πόσες φανέλες έχουμε πουλήσει αυτά τα χρόνια που είναι ο Κρέσπο στην ομάδα. Αμφιβάλλω αν θα χρειαστούν παραπάνω από τα δάχτυλα των χεριών μας για να πούμε ότι πήγαμε σε ένα διψήφιο νούμερο πάνω από το 10 σε φανέλες. Ο Πασχαλάκης μετά από το μεγάλο του λάθος ξέρει ότι κάθε τι πρέπει να το προσέξει. Η αγκαλιά με τον προπονητή τερματοφυλάκο στο τέλος που κρατιούνται σφιχτά είναι αυτό, είναι ενδεικτική εικόνα.
Και μπαίνεις λοιπόν να παίξεις ένα τέτοιο μάτς. Και έχεις έναν ανεκδίγητο τύπο που του σηκώνεται όποτε αυτός θέλει, εννοώ το Σημεάκι φυσικά, και αν μπορείς άντε να πεις στη φάση του Πρίγιοβιτς ανθρώπινο λάθος, δεν τον είδε, πώς γίνεται τώρα τα ανθρώπινα λάθη να είναι μονίμως εις βάρος μας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά άντε εκεί ας πούμε είναι οριακό του Πρίγιοβιτς που πάλι μου κόβει εκεί ένα σίγουρο τέτα τέτ. Αλλιώς παίζω όταν είμαι 0-2, αλλιώς παίζω όταν είμαι 0-1 και είμαι στην κόψη του ξηραφιού. Και έρχεται η φάση που έχει γελάσει και το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο, αυτό το οποίο μάλλον έχει πιο μικρή αίσθηση το χιούμορ από τα άλλα, το παρδαλό κατσίκι, γελάνε όλα τα μονόχρωμα κατσίκια, μαύρα άσπρα και έρχεται στο τέλος το παρδαλό. Αυτό που είναι εμπριμέ, που είναι μπόχο που λένε. Και έρχεται το και γελάει ακόμα και το μπόχο κατσίκι στο τέλος. Είναι ο παίχτης στα μάλγαρα. Στα μάλγαρα. Αυτοί που τον καλύπτουν είναι στη Βουρβουρού. Ανθρώπινο λάθος. Είναι ο παίχτης στον Ισθμό. Οι άλλοι να πούμε είναι στην Άξο. Και λέει, και κοιτιόμαστε, τι έχει δώσει ο άνθρωπος. Και δεν χρειάζεται να δούμε κανένα replay. Για να πάει από τον ακπομπ στον παίχτη που τον καλύπτει, πληρώνει 20 ευρώ ταξί. Πληρώνει 2 φορές διόδια. Ξεκινάει ξυρισμένος κόντρα και φτάνει με μουσια σαν του ZZ Top. Απέναντι. Και το ακυρώνει. Ο καμπούρι. Ένας καμπούρης. Πάρε εσύ, παίκτες, πάρε Βέρμπλουμ, πάρε Καρέλι, πάρε Ακμπομπ, πάρε Ζαμπά, πάρε Χατσερίδη, πάρε παίκτες, ξόδεψε εκατομμύρια, φέρε, κάνε προσπάθειες. Και έρχεται ένας καμπούρης, το ξαναλέω, να παίξει με τη δική σου καμπούρα. Ένας τραγέλαφος. Αλλά βέβαια σήμερα μην περιμένετε, όπως τα χθεσινά πρωτοσέλιδα, μονοστιλάκι. Αυστηρό πέναλτι, λέει του Μάνταλου. Αυστηρός είναι ο δάσκαλος στην πρώτη δημοτικού που λέει στα παιδιά, καθίστε κάτω! Κατά τι σημαίνει αυστηρό πέναλτι. Υπάρχει και ευγενικό πέναλτι, ας πούμε. Καλοπροαίρετο πέναλτι. Υπάρχει μήπως και ένα μαλακό πέναλτι. Αυτό είναι αυστηρό το πέναλτι, αυτό είναι μαλακό. Έδωσε ένα υποχωρητικό πέναλτι. Δεν είναι ωραίο. Ένα ευγενικό, ένα πέναλτι με τρόπους. Που σας λέει καλημέρα σας, περάστε. Είμαι το πέναλτι. Να κεράσω κάτι, να βγάλω ένα τσικαλάκι. Μαμά, φέρε από το σεμεδάκι να πούμε μέσα. Φέρε γλυκό του κουταλιού να κεράσουμε το πέναλτι. Που δεν είναι αυστηρό και είναι πιο μιλίχιο, είναι πιο νουνεχές, είναι πιο. Τι μπορούμε να πούμε για χαρακτηρισμούς για πέναλτι, άλλο Αναστασία. Να πούμε ωραίους. Ξεφτυλισμένοι άνθρωποι που κυβερνάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν να με παρουσιάζουν και χαλίφι. Το χαλίφι, τον Ιβάν. Και ευτυχώς. Ευτυχώς βάζουμε αυτό το ένα γκολ και παίρνουμε ένα παλικαρίσιο, ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποτο. Όσο για τον ανεγκέφαλο Μπούφο, όσο για τον εγκληματία που σήκωσε το χέρι και έριξε τη φωτοβολίδα, διότι να ή δεν είσαι ΠΑΟΚ και μπήκες εκεί πέρα μέσα για να σκοτώσεις άνθρωπο, γιατί είσαι εγκληματίας 100%, αποτύχει, δεν σκότωσες εχθές. Άρα λοιπόν, ή δεν είσαι ΠΑΟΚ και μπήκες μόνο και μόνο για να με επιβαρύνεις, για να κάνεις προβοκάτσια, για να δημιουργήσεις όλο αυτό που κόβει και την ομάδα τη στιγμή που πάει να πάρει το παιχνίδι, και επειδή θέλεις να πατήσεις πάνω σε μια ενδεχόμενη τιμωρία, γιατί ξέρουμε τώρα την άλλη, παίζουμε με τον Όφη, την παράλλη με ποιον, α μήπως με την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν, ή δεν είσαι ΠΑΟΚ ή δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ή δεν είσαι όντως ΠΑΟΚ γιατί είσαι από κάπου αλλού στημένος, γιατί παρεπιπτόντως πριν το μάτς καφέ έπιναν μαζί οι οπαδοί. Η σχέση με τους Πάνθηρες κρατάει χρόνια και είναι σχέση έντιμης αγάπης για την ομάδα του καθενός, παντελονάτης και αρσενικής εξήγας μεταξύ των δικών μας και αυτόν. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοια σχέση και είναι οικογένειες εκεί
και σηκώνεις εσύ να ρίξεις με τη φωτοβολίδα, ή δεν είσαι ΠΑΟΚ ή δεν είσαι ΠΑΟΚ. Και η δεύτερη περίπτωση, λες ότι είσαι, αλλά είτε επειδή μαστούρωσες, είτε επειδή ήπιες, είτε επειδή είσαι θουλωμένος, είτε επειδή ήπιες νεύτη, ξέρω εγώ, αμμονιαζόλο, οτιδήποτε μπορεί να έχεις πάρει, μέσα στην προσωπική σου θολούρα μπήγεις στα νύχια, στα πλευρά τα δικά μας. Και αμαυρώνεις την εικόνα χιλίων ανθρώπων που πήγαν και έκαναν μία ακόμα εξαιρετική κερκίδα να βλέπει ο κόσμος και να χαζεύει. Δεν έχει καμία λογική να γυρίσεις μες στον κόσμο να ρίξεις. Γι' αυτό και γίνει η διακοπή. Ένας βλάκας είσαι. Ένας αναγκέφαλος. Και δεν είσαι ΠΑΟΚ. Είσαι εχθρός του ΠΑΟΚ. Βρείτε τον να μην ξαναπατήσει, να φτάνει μέχρι την κάτω τούμπα. Να μην ανέβει στην Άρνο. Ποτέ. Να μην πλησιάζει ούτε στον περιφερειακό. Κάτι τέτοιους βλάκες περιμένουν για να μας χαρακτηρίσουν, για να μας πάρει όλους. Χίλια άτομα χθες ήταν υποδειγματικά. Τραγουδήσανε, σπρώξαν την ομάδα με αγάπη, με πάθος, με τρέλα, και βρίσκεται ένας. Ένας βρίσκεται. Με ακατοίκητο εγκέφαλο να κάνει αυτό. Βρείτε τον, εξαφανίστε τον, ρε παιδί μου, εξαφανίστε τον. Να μην έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ, με την κερκίδα. Ποτέ. Δεν, ξαναλέω, ή δεν είναι ΠΑΟΚ, άρα προβοκάτορας από άλλη ομάδα. Παρίσφρησε εκεί για να κάνει τη ζημιά. Ή δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτός λέει ότι είναι, αλλά δεν είναι. Και είναι εχθρός όλων των υπολείπων. Όλο αυτού που χτίζεται. Όλο αυτού. Αυτή ήταν η εικόνα. Ξαναλέω. Ένας καμπούρης. Ένας καμπούρης. Καλά, η φάση, το replay που δείχνει είναι όλοι μαζεμένοι και ψάχνεις να βρεις πού είναι. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Είναι ένας, νομίζω, ο Άρντα είναι τέρμα πίσω, έξω από το γήπεδο, είναι στη γραμμή πάνω, δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει. Και έφυγε, λέει, έφυγε, μόνος του, δεν περίμενε. Δεν περίμενε, συνήθως. Φεύγουν όλοι μαζί οι διαιτητές, έτσι δεν είναι. Τελειώνει το παιχνίδι αυτό, κατευθείαν έκανε τη δουλίτσα του, έτσι. Έκανε τη δουλίτσα του και έφυγε. Και έφυγε. Πόσο πολύ πονάει όταν ο ΠΑΟ κερδίζει και έτσι. Γι' αυτό βγήκε από τα ρούχα του ο Ρασβάν. Γι' αυτό βγήκε στο τέλος και είπε «Γουστάρω να κερδίζω έτσι». Το έτσι τι σημαίνει. Στην κακή μου μέρα, με κόντρα διαιτησία, με ψυχολογία που μου την επιβαρύνουν οι πλαενοί, οι περίεργοι. Κι όμως, παλικαρίσια νίκη. Πάρα πολύ σημαντική. 15 μέρες θα ηρεμήσουμε, θα αναδιοργανωθούμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα προτείνει στη διοίκηση το τι πρέπει να κάνει για να προστατέψει την ομάδα από τους καμπούριδες. Και όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο αυτοί με τα σημαίακια και τις φυρίχτρες. Είναι ένας στρατός γύρω-γύρω που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην προκόψει ο ΠΑΟΚ, να μην πάρουμε πάλι εμείς το πρωτάθλημα. Διαβάζετε τώρα δύο μέρες για τους μπέμπιδες του Δόνη, πέρα ομάδα, οι 19χρονοι, για την πεντάρα του Ολυμπιακού που φέρνει έναν 36χρονο και το παρουσιάζει σαν να ήρθε τώρα στα 30 του ο Μέση. Βλέπετε το επικοινωνιακό παιχνίδι, πώς γίνεται. Και εμένα προσπαθούν να με σφάξουν στο γόνατο. Δεν θα σας περάσει. Όσο έχουμε φωνή, όσο έχουμε μικρόφωνο, αυτά που βλέπουμε θα τα λέμε. Όπως επισημαίνουμε τα δικά μας λάθη. Δεν θα σας αφήσουμε ήσυχους. Όσοι σε αυτή την πόλη έχουν γνώση, όσοι είναι έντιμοι. Και δεν θα κάνουν κοκοκό. Δεν θα σιωπήσουν. Απλά και ξεκάθαρα. Απλά. Επικοινωνιακό όλο το σκηνικό. Έρχεται ο Τουρέ, χθες έχει δύο προγούλια και μια κοιλιά σαν τη δικιά μου που η ρίγα κάνει ένα έτσι και πάει από τον Πειραιά φτάνει μέχρι τη Μαλακάσα η ρίγα, αλλά ο Τουρέ με τα γραφάρα, λαός αυτά. Καταλάβατε πώς γίνεται, έτσι πώς γίνεται. Στο στίχημαν που είναι στη διαφήμιση του Ολυμπιακού τα γράμματα έγιναν, να πούμε, από 14 μέγεθος έγιναν 37-38. Κάτι κεφαλαία, να πούμε, σαν κεφάλες, τέλος πάντων. Αυτά που λέτε. Εμείς κληρώνουμε σήμερα. Ένα Xiaomi αξίας 150 ευρώ. ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Συγκλονιστικά πράγματα.
Επίσης, μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Μην ξεχνάτε, μαζί μας χορηγός πρώτης ώρας είναι τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, το κορυφαίο παγωτό στην πόλη. Όταν φάτε από εκεί θα με θυμηθείτε. Και Velvet Dibosco που είναι μυστική συνταγή, Νικολαίδη, δεν το έχει κανένας άλλο αυτό, άλλος αυτό. Του λέω τι βάζεις, α, δεν σου λέω. Τι βάζεις ρε άνθρωπο εδώ πέρα, να πούμε τα δακρύσαμε από τη χαρά μας. Όχι, λέει, αυτό είναι πατέντα. Και νουαζέτα φουντούκι και νάνα μέλια και σορμπέ μόσιον. Σας λέω τις γεύσεις περίεργες, τρέχουν τα σαλάκια μου. Επειδή τα άλλα εντάξει, εννοείται, σοκολάτα και βανίλια και φράουλα και αυτά, οκ, okay, το καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν. Μιλάμε για τις περίεργες. Γιατί είναι μερακλείδες οι άνθρωποι. Στα δύο καταστήματα, στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Και ψωμάρες και τούρτες για τα παιδιά σας. Με ό,τι απεικόνης θέλετε. Είναι κοριτσάκι. Και Frozen και Σοφία η πριγκίπισσα. Και φραουλίτσα. Και ό,τι άλλο υπάρχει σε κοριτσίστικο. Και Twinks, αλλά και αγόρι. Και McQueen και Ben 10 και Naughty και Paw Patrol και Ήρωες με πιτζάμες. Ένα και ένα έχω ζωγραφίσει όπως βλέπετε. Είμαι γνώστης από όλους. Μπορώ να σου πω άλλα 50 παιδικά να τελειώσει η εκπομπή με το δίωρο, έτσι. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουάμε γραμμές. Ερχόμαστε, ερχόμαστε. Έλα, δεν μπορώ, βλέπω το σκεμπέ του Τουρέ και μου, καλησπέρα την καλή βραδιά. Δηλαδή, φίλος, φέρε μας άλλη μια καράφα, άλλη μια τέτοια. Κανονικά, 2,5 εκατομμύρια όμως σκεμπές. Εντάξει, δεν λέω, δεν έχω να πω. Δεν έχω να πω. Κάλυπτα και εγώ τον ακπομπ και η Αναστασία και η καθαρίστρια η κυρία Ελένη και από κάτω να πούμε ο επιστάτης και ο περιπτεράς στη γωνία και τον Μπουγατζατζίδικο. Όλοι καλύπταμε τον ακπομπ. Αλλά offside όμως. Ξέρω έχουμε θέμα με το ίντερνετ. Γεια σου Βασιλάκη μου. Γεια σου Βροχούλα. Πάμε. Ξαναλέω σε εσάς που μπαίνετε τώρα στα ύστερα στην παρέα μας ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό κινητό τηλέφωνο. Xiaomi, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Xiaomi, εκπληκτική μάρκα με μεγάλη αντεπίδηση στην αγορά. Φοβερό με όλα τα πάντα επάνω, την Άρτα και τα Γιάννενα, τα πάντα όλα και τα κοάλα τίποτα. Και βέβαια, εκτός από το Xiaomi αξίες 150 ευρώ, smartphone, έξυπνο κινητό, ένα υπέροχο δώρο από το Ακροπολείο Μιχάλης, μια σακούλα τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα κληρώνουμε. Τρώτε υπέροχα εδέσματα για έναν ολόκληρο μήνα. Πάμε σε εσάς να μιλήσετε εσείς. Ανοίγουμε γραμμές 2310, μην μπαίνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310, 287, 888. Καλημέρα σας, ναι. Μήπως γνωρίζετε ποιο είναι αυτό που θα βλέπουμε όλη τη χρονιά κοστί. Αυτό ένα μηδέν. Ακριβώς Κωστή. Αυτό, λοιπόν, να σου πω κάτι. Κωστή, απλά ο άλλος, στο είπα και άλλη φορά νομίζω, ότι δεν κάνει μεταγραφές γιατί ξέρει, ήξερε και θα ξέρει το τι θα γίνεται. Το θέμα είναι ότι η αντίδραση που έβγαλε επιτέλους ο πάγκος του ΠΑΟΚ και δεν είναι λόγω του Λουτσέσκου μόνο, έπρεπε να γίνει πιο νωρίς. Μα είδες, σηκώνονται από τον πάγκο, Μανώλη. Σταυροκοπιούνται όλοι στον γκολ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι πίεση έχει μαζευτεί, ότι το σμπρώχνουν το. Φαντάσου εκεί στην κεφαλιά στο τέλος, το 90, να βάζει γκολ ο Πανιώνιος. Πόσες σμπρώχνουν στην εσωστρέφεια, στην κρίνια, στην ισοπαίδωση, πώς σε βγάζουν από το παιχνίδι από νωρίς-νωρίς, έτσι, να τρώγεται ένας με τον άλλον. Η πίεση των παιχτών του ΠΑΟΚ δεν είναι αν θα κερδίσω το μάτς. Η πίεση των παιχτών του ΠΑΟΚ είναι ότι έκανα φάση, έβαλα γκολ. Το πρώτο που κοιτάνε είναι πλέον. Δίπλα το corner, μετράει, δεν μετράει. Δηλαδή τους έχουν βάλει το στάχτη σε ένα τρυπάκι να έχουν αρθώς να είναι στα όρια. Πρόσεξε, και αν θα είναι πράγμα, στα όρια, πόσο μακριά από τα όρια πρέπει να είναι. Ακριβώς. Πώς αυτό το πράγμα να το διαχειριστείς ρε παιδί μου. Και πέρσι θυμάστε, μας περιμέναν στη γωνία σε κάθε στιγμή. Και δεν στραβοπατήσαμε και βρήκαν την αφαίρεση κτλ. Αυτό πώς θα το διαχειριστεί ο παίχτης. Πώς αυτό δεν, το πράγμα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διαχειριστεί. Και να θωρακιστεί η ομάδα έτσι, ώστε να τους φύγει το άγχος από τους παίχτες αυτό το συγκεκριμένο, αλλά και να μπορέσει πλέον να υπάρχει άμεση αντίδραση. Δηλαδή τι έγινε φάουλ και, ή τέλος πάντων ήταν ο site που δεν ήταν και το δίνει. Άμεση αντίδραση. Δεν υπάρχει δηλαδή, πλέον άλλη κατανόηση. Δεν υπάρχει όχι είναι ανθρώπινο φάουλ κτλ. Δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει ένας τρόπος, δεν γίνεται να το πω, τέλος πάντων,
Έγινε τσουκνίδα. Υπάρχει όμως και τέτοιο. Ήθελα να πω κάτι, Κωστή. Να με βάλει καταρχά την κλήρωση. Ναι, θα τα κάνω. Και ήθελα να δώσω χαιρετίσματα σε ένα μικρό φίλο μου. Ξέρικινος. Έγινε. Έγινε, Μανώλη. Boy. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Μέσα από, από το τηλέφωνο μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία και το νούμερό σας για να μπείτε για τα κρέατα. Μέσα από το μήνυμα FM κενό το μήνυμά σας στο 54526 για το κινητό τηλέφωνο Xiaomi από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Καλημέρα. Ναι. Σήμερα. Καλώς το παιδί. Γεια σας. Κληρώνουμε κινητό τηλέφωνο Xiaomi και κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Κλήρωσε έναν επόπ και έναν γκαμπούρι. Αυτό θα σου λέγα κι εγώ. Βάλ τον γκαμπούρι. Μια σημαία. Βάλ τον γκαμπούρι στην κλήρωση, να δεις πόσα τηλέφωνα και μηνύματα θα είχες. Ξέρεις τι γίνεται. Ήθελα να βάλω γκαμπούρι στην κλήρωση, αλλά δεν κλείνει το λάπτοπ από την γκαμπούρα. Μένει ανοιχτό. Ρε παιδιά. Ωχ, μάνα. Την παλιά που λένε σου γκαμπούρι, την πόρτα, όταν ο φωνάζεις δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δες τη δική σου γκαμπούρα, μπορούμε να πούμε στην ΑΕΚ. Λες για μένα, λοιπόν, δες τη δική σου καμπούρη. Από τη στιγμή που πέρσι πήγε ο Μελισσανίδης, ο κύριος, δεν τον βάζω μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο, και έπιασε τον Ισπανό, τον υπεύθυνο διαιτησίες, πες μου από τον τότε... Περέιρα, ναι. Από τότε πώς ήταν οι διαιτησίες με την ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο τελικό... αυτό, είναι και ο Θωμάς στη μέση, φίλε μου. Ακριβώς. Είναι και ένα στο τελικό που πήραμε το κύπελο ήταν Έλληνες διαιτητής, δεν θα παίρναμε με κύπελο. Σίγουρο. Εντάξει, πάλι θα το πάρει από ό,τι φαίνεται και θα έχει την υποστήριξη της ΕΣΥΑΕΚ. Δηλαδή είναι, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα και θα συμβαίνουν καθημερινά. Ο άνθρωπος, να τον δικαιολογήσουμε και λίγο, γιατί ακύρωσε τον γκολ. Ξέρεις γιατί ακύρωσε τον γκολ? Γιατί ήταν δύσκολο να ακουστεί το όνομά του. Πες το πώς το λένε τον Εγγλέζο. Τον Ατσούμπ. Ακπομπ. Φαντάσου τώρα και τον γκολ του έβαλε. Είναι δύσκολο. Σου λέει δεν μπορεί. Κοιτούσε το άλλο και σκέψου. Έρχεται από την Arsenal και ζει αυτό εδώ. Και κοιτούσε σου λέει ρε παιδιά τι γίνεται. Λέει φίλε δε σε, πρέπει να είναι τουλάχιστον στον ρυθμό της Κορίνθου. Κλείνοντας να πω αυτό το κοπρόσκυλο το οποίο πέταξε αυτή τη φωτοβολίδα τη ρημάδα. Και οι διπλανοί του δεν τον παστώσανε στο ξύλο. Όχι ρε παιδιά να πούμε. Εξαφανίστε τον. Δεν με ενδιαφέρει. Ακριβώς. Τέλος. Μπουζουριάζει τον στο ξύλο. Ούτε απ' έξω. Τίποτε. Τέλος πάντων. Βάλαμε 4-16. 4-16 είχα λίγη εβδομάδα και υγεία να έχουμε. Γεια σου Γιώργο. Χαιρετώ. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Τον Προγιούτρο. Καλώς τον το παιδί. Καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί. 9-15 με βάζει την κλήρωση και τα δίνει στα κρέατα. Γεια σου ρε Αποστόλη. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα παραπάνω από δύο στιχάκια. Ναι. Πάω κόλε, ας τους ρε δει και πάλε, όλοι τους γελάνε, μα θα τους πετύχουμε. Πάω κόλε, ας τους ρε δει και φάλε, όλους τρελά τους πουλάμε. Πουλάμε. Και θα τους μαμίσουμε. Τέλος, αδέρφια, μόνο ενωμένοι, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πάμε μπροστά και μόνο μπροστά, τίποτα άλλο, αδέρφια. Ζούμου σου, αδερφέ. Ζούμου σου, τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Αγαπάμε ΠΑΟΚ, μόνο. Τελένουνε, όλοι. Γεια σου, Κόραν. Με την καλή έννοια, φιλιά, αδέρφια, φιλιά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τηλεφωνώ από το Χορτιάτη. Από το Χορτιάτη, βεβαίως. Ναι. Ψάχνω έναν άλλο Χορτιάτη εκεί. Ναι. Ένα βουνό. Ναι, για πες. Δεν πιστεύω να νομίζετε σε παρακολουθώ. Κοίταξε τώρα. Είχες γάμους, είχες γεννητούρια. Να πούμε είσαι σε μια κατάσταση τέτοιας ευτυχίας που λέω εντάξει ρε παιδί μου μπορεί ξέρω εγώ τον Ατάλο να μην έχει τον χρόνο. Αλλά τον έχεις όπως φαίνεται Λεωνίδα. Σε παρακολουθώ στενά και βλέπω ότι δεν παίζεις την κατάλληλη μουσική έστω από κάτω. Δεν παρακολουθείς, δεν ακούς καλά. Δηλαδή δεν ακούς καλά. Άκου λίγο τι παίζει από κάτω. Έλα μωρή αρρώστια! Ρε όλους θα τους τρελάνουμε ρε!
παίξει 5-6 φορές ορχήστρες έτσι με κλαρίνα και μπουζούκια και τέτοια και αυτά. Μ' αρέσει, φίλε. Είναι, είναι, όπως λέμε, είναι ενορχιστρωμένο αυτό που γίνεται εις βάρος του ΠΑΟΚ. Κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλο τον κόσμο με υγεία. Γεια σου, λέω. Αγαπήστε την ομάδα μας, προστατεύστε την, μην βγάζετε κρίνια. Όχι, την κρίνια. Όλα θα πάνε καλά. Την κρίνια. Τα λάθη τα επισημαίνουμε. Ναι. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Απλά, απλά να, να πιάσει ένα τον πρόεδρο από κοντά και να τον πει ότι ο άλλος μαγειρεύει πολλά πράγματα. Δεν το κατάλαβα, λες. Δεν το κατάλαβα. Ναι, ας πάει από τώρα να, να οπλίσει καλά. Έγινε. Την ομάδα να μην έχουμε θέμα. Φιλιά. Γεια σου, λέω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, λέω. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Κινητό Xiaomi μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε. FM αφήνεται κενό και το στέλνετε στο 54526 και σακούλα κρέατα από το κορυφαίο κρεοπωλείο της πόλης. Στη Μενελάου 29, στον Εύοσμο, ο Μιχάλης σας δίνει τα κρέατα ενός μήνα. Φρεσκότατα, πεντακάθαρα, εκλεκτά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Ξέρεις κάτι, χθες κατάλαβα, όταν λένε «Καλά, φίλε, δεν σε είπα και καμπούρι». Πόσο προσβλητικό μπορεί να είναι. Μα είναι. Δεν σε είπαμε και καμπούρι, εννοεί τον επόπτη, ε. Βέβαια. Εντάξει. Καθαρό. 100% δόλος, και ας μου κάνουν μήνυση, 100% δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, είναι του Πρίγιοβιτς, που είναι οριακό. Εκεί με βγάζεις τρελό, προσπαθείς να μας κάνεις να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Μου βάζεις μπουρλότο, με εξωθείς στον αυγό έξω από τα όρια. 100%. Εκτός και αν δεν είναι άνθρωπος καλά στην υγεία του και έχει διαλείψεις, δεν ξέρω, κάτι μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Να του δώσουμε τότε να παίξει με το πουλί του, αυτό που έχει στο κλουβί, να ανοίγει το κλουβάκι, να βγαίνει έξω το καναρί, να το βάζει το χέρι του να κάτσει, να παίξει με το πουλί και όχι με τη σημαία και με τα νεύρα ενός ολόκληρου κόσμου. Θα πρέπει απλά να φύγει και να μην ξαναπαίξει πουθενά, να τελειώνει η ιστορία. Τώρα, επειδή πραγματικά είναι φοβερή η συγκυρία, εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό, να βάζεις γκολ, να έχεις ρυθμό και μόλις μπαίνει το γκολ και έχεις ρυθμό κάποιος να πετάει φωτοβολίδα, δεν είναι απλά, δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι εχθρός του ΠΑΟΚ, είναι σίγουρα εχθρός του ΠΑΟΚ. Καταρχήν είναι εγκληματίας, άνθρωπος... να τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτο μπαίνει αυτό. Είναι εγκληματίας. Τώρα, μπορεί να είναι ένας εγκληματίας προβοκάτορας που μπήκε εκεί, δεν τον ξέρει κανένας. Μπήκε μέσα μόνο και μόνο για να μας κάνει ζημιά, ή είναι ένας που λέει ότι είναι ΠΑΟΚ, αλλά είναι μεγαλύτερος εχθρός και από το Μαρινάκι και το, από το Μελισανίδη με αυτό φυσικά, που κάνει. Έτσι. Φυσικά, γιατί είναι συγκαλυμμένος. Το παίζει και ΠΑΟΚ ξύς. Ξεκάθαρο, φίλε. Είναι εγκληματίας, θέλει να σκοτώσει όλο αυτό που αγαπάμε. Πέρα λοιπόν, από τον άνθρωπο. Φαντάζεσαι χθες, η φωτοβολίδα να έβρισκε στόχο, φίλε. Εντάξει, αυτά ούτε να σκεφτώ. Αλλά να ξέρεις ότι αυτή την ποινή που θα έχουμε τώρα και είναι χρηματική, μετά πάει, γιατί αυτό μου φαίνεται αρχίζει και κλιμακώνεται. Στην αρχή είναι χρηματικό και μετά πάει αποκλεισμό έδρας. Πρώτα, κοίταξε τώρα, αν βρεθεί κάποιος περίεργος πάλι με τον Όφη, άρα στο ότι μετά με ποιον παίζουμε, ξέρεις, με αυτόν ένα μηδέν. Μετά είναι η ΑΕΚ, φίλε. Και μετά με Ολυμπιακό. Άρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Το πρόβλημα εγώ μας, δεν μπορώ λοιπόν, να πιστέψω ότι αυτός ήταν δικός μας. Ότι μας μηδενίζουν τα χρηματικά πρόστιμα και μετά θα αρχίσουν έτσι και ξεφύγει κάτι κατευθείαν αποκλεισμό έδρα. Φιλάρετε, η σχέση με τους οπαδούς του Πανιωνίου είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Έπιναν δική μας καφέ με τα παιδιά, με τους πάνθυρες. Στο παρελθόν έχουν έρθει, έχουμε πάει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα αυτός είναι και εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή δεν είναι φυσιολογικό αυτό που κάνει. Το κάνει επίτηδες. Το κάνει επίτηδες, χειρότερος από καμπούρης. Τον βρίσκεις, τον εξαφανίζεις. Λοιπόν, όχι θα μπει μέσα ποτέ ξανά στην τούμπα. Δεν θα λέει ούτε τη λέξη τούμπα, ούτε κολοτούμπα δεν θα λέει. Ναι. Τώρα ως προς την διοίκηση, επειδή πραγματικά στο Ε θα έχει μία εβδομαδία αθλητική εκπομπή, θέλω πάση θυσία να γίνει και μία καθημερινή εκπομπή. Ας είναι απογευματινή και εκεί πέρα πιστεύω ένας από τους καλύτερους υποψήφιους είσαι εσύ. Άστα αυτά. Αυτά όλα χρειάζονται. Φιλάρετε, καμία τέτοια. Βλέψει καμία τέτοια έπαθη. Άστο. Εγώ δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι φίλε ψυχαγωγός. Είμαι ψυχαγωγός. Πρόταση. Ευχαριστώ θέλει πολύ. Ανθρώπους που να δίνουν την άλλη εκδοχή,
να δίνουν μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που θέλουν να μας πουλήσουν. Χθες η Αθηναϊκή Κυριακή επέμενε επειδή... Βγαίνει ο Τσάικο ρεπόρτερ και λέει ναι, βλέπετε λέει εδώ, το ρίχνει κάτω, ο διαιτητής από τη Μακεδονία λέει για το πέναλ του Μάνταλου το υποτιθέμενο. Ναι. Και μετά κάνει αμέσως αναφορά και του Πρίγιοβιτς λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Τι θέλετε ρε, γιατί ασχολείστε συνέχεια με τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι... Αυτό επειδή είναι που σας τώρα ευνοήθηκε η ΑΕΚ και αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, αυτό το ποιηματάκι τους ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής, να μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Την προηγούμενη εβδομάδα γιατί ασχολούμασταν. Αλλά τώρα να μην ασχολούμαστε. Τώρα φίλε όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι. Μα πώς θα γίνει. Έγινε φιλάρετε, κάνε επίλογο σε παρακαλώ. Χαράγια. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, περιμένουν τέσσερις. Καλημέρα και συγγνώμη περιμένατε. Έλα, ναι. Κωστή, καλημέρα ρε Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Δόξα τω Θεώ. Έλα, Ανδρέα μου. Μπράβο. Υπέροχο κείμενο έστειλες, φίλε. Όλα αυτά θα μπουν στο καινούριο zoomusu.gr, να ξέρεις. Σ' άρεσε, ωραίο. Θα υπάρχει μόνιμη θέση για σένα. Και για όλο τον κόσμο θα υπάρχει το γίνε zoomusu αρθρογράφος, αλλά με αυτά τα κείμενα που έχει στείλει όλο αυτό τον χρόνο. Μέσα στο site, στο είπα και θα γίνει πράξη. Θα υπάρχει μόνιμη γωνία για σένα. Είναι γιατί... αλήθεια αυτό για το Ράσβαν, φίλε. Φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Καταρχήν δεν είσαι ψυχαγωγός, φίλε. Είσαι διασκεδαστής. Ακόμα πιο μεγάλη τιμή. Entertainer. Ακόμα πιο μεγάλη τιμή. Λοιπόν, ναι, όντως. Μα μου γράψε ένας αεκτής τις προάλλες στο inbox. Αυτό που κάνεις, λέει, είναι δημοσιογραφία. Στα μούτρα σου την επιστρέφω. Τη δημοσιογραφία που αυτός θεωρεί δημοσιογραφία δεν τη θέλω καν, φίλε. Όχι, όχι. Δεν τη θέλω, με ενδιαφέρει. Ψυχαγωγός. Διασκεδαστής, τι θέλετε. Θέλετε, τι θέλετε. Κλόουν, δεν με ενδιαφέρει. Έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι μου κατεβάζει κούτρα το λέω. Και έχω καθαρό τη συνείδησή μου. Αυτό που έχει σημασία, κρατάω εγώ από το χθεσινό παιχνίδι. Δεν είναι η νίκη, παιδιά. Είναι το παρατρίχα απώλεια ζωής. Το παρατρίχα να ζήσουμε ημέρες Αλκασάρ. Έτσι. Είναι εγκληματίας, φίλε. Είναι αυτός εγκληματικό. Δεν θέλω να στρογγυλέψω τίποτα. Λοιπόν, θέλω... Δεν μπορώ να βρω ούτε ένα ελαφρυντικό, Ανδρέα. Ακόμα και αυτό που λέει, μπορεί ναι, να έχει πιει. Αν, πίνει, αν πίνει και χάνει τον έλεγχο, αν μαστουρώνει, να μην μπει εκεί μέσα, φίλε. Αμαυρώνει την εικόνα χιλίων ανθρώπων που ήταν άψογοι. Αμαυρώνει την εικόνα χιλίων ανθρώπων. Διώχνει τον κόσμο από τα γήπεδα. Έτσι. Βγάζει κακή φήμη για την ομάδα την ίδια. Λοιπόν, καλό. Ευχαριστώ καταρχήν για το δημόσιο βήμα που μου δίνετε. Καλό. Από αυτή την εκπομπή. Τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Τον κύριο Κυριάκο Κυριάκου. Προσωπικά αυτόν. Έτσι. Να επισημάνει την εγκληματική αμέλεια της κυβέρνησης. Το όλο των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Που χρησιμοποιούν το οπαδικό κίνημα. Έτσι και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και η δουλειά τους είναι μία. Πρώτον. Να ενεργοποιηθούν άμεσα οι κάμερες σε όλα τα γήπεδα. Και να μην ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα, εάν δεν ενεργοποιηθούν οι κάμερες. Ούτως ώστε άμεσα να συλλαμβάνεται οποιοδήποτε διαπράττει τέτοια εγκλήματα. Από δόλο, από αμέλεια, από χαζομάρα, από ό,τι θες. 100% συμφωνώ. Άμεσα, έτσι. Άμεσα. Σε ό,τι έχει άμεσα. Να κάνει με το διαιτητικό. Βάλτε το VAR τώρα. Βάλε το VAR τώρα. Γιατί το καθυστερείτε. Σας συμφέρει που δεν υπάρχει VAR. Είπε αυτός ο ανθρωπάκος ο δικός μας. Ελάτε ρε παιδιά να το πληρώσω εγώ. Μπράβο. Και δεν με ενδιαφέρει. Ας αδικηθώ. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο που υπάρχει είναι να γίνεται αυτό το συνεχόμενο χάος, να συντηρείται αυτό το συνεχόμενο χάος, έτσι, να συντηρείται όλο αυτό το σύστημα και αυτοί είναι υπεύθυνοι και αυτοί το κάνουν και από δόλο. Οι κυβερνώντες το κάνουν από δόλο που δεν ενεργοποιούν αυτά τα δύο συστήματα. Να παίξει πάλι με τη Βίντι, να πάει να πάρει τα 30 εκατομμύρια και εσύ φίλε να τρως τις σάρκες σου. Αυτό είναι και το λιγότερο, Κωστή, για φαντάσου να έχουμε να θρηνήσουμε θύματα. Για φαντάσου να θρηνήσουμε θύματα. Φυσικά. Άμεσα λοιπόν, άμεσα οι κάμερες στα γήπεδα, άμεσα, όποιος δεν το υποστηρίζει αυτό. Είναι συνένοχος. Είναι και αυτός συνένοχος. Συνένοχος, τέλος, αυτή είναι η λέξη. Και άμεσα, Ιβάν, το VAR. Άμεσα. Έγινε, γιατί Ανδρέα. Θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο και θα χάσουμε κανένα βαθμό πάλι, κανένα 2-3 βαθμούς πάλι από εδώ και από εκεί. Και θα λέμε μετά τέλος του χρόνου τι φταίει. Αυτά θα φταίνουν. Έγινε, το Ανδρέα. Λέμε καλύτερα που γίνανε τώρα αυτά στην αρχή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Sorry που σας κόβω έτσι. Είναι τρεις. Μην παίρνετε άλλοι τώρα γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να πάρουμε αυτούς τους τρεις. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, Κλάους. Έλα, Κλάους. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, να πω το εξής. Έχουμε το παράδοξο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο εξωτερικό.
στην Ελλάδα άνθρωποι μιας ομάδας να δέρουν αντίπαλους παίκτες. Το δικαστήριο να λέει ήπια βία και να έχει το πράγμα. Και ταυτόχρονα να έρχεται ένας τύπος που δεν ξέρεις τι είναι, να πετάει μια φωτοβολίδα για να σκοτώσει ανθρώπους και να θεωρείσαι ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Είναι τρελό. Πρέπει να το... Η διοίκηση καταρχάς πρέπει να προστατέψει την επένδυσή της σε πράγματα. Ότι κανένας άτιμος νάνος, είχαμε τον Τίμιο Γίγαντα, τον Καμπούρ, τώρα έχουμε τον... αυτόν εδώ. Ανέτοιμος νάνος. Να εξυπνωτιστείς για να σου κόψει βαθμούς. Εντάξει, η διοίκηση έκανε όσες μεταγραφές μπορούσε, δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη φέτος. Ναι, έκανε την ομάδα τη δυνάμωσε. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με το θέμα. Αύριο, επειδή σήμερα είναι ο απόϊχος του ματς, επειδή κάθε φορά κάνουμε τον απολογισμό, το ξέρετε. Με τον κερασάκι στην τούρτα που ήταν ο Καρέλης, για μένα εξαιρετική κίνηση και μεταγραφή για πολλούς λόγους, θα ασχοληθούμε αύριο και μεθαύριο με το τι κάναμε στις μεταγραφές. Εντάξει, το καταλαβαίνετε, γι' αυτό δεν έκανε... είπα τίποτα. Ναι. Η διοίκηση έκανε τόσα πράγματα, πρέπει αυτή την επένδυση που έκανε να την προστατεύσει. Που σημαίνει ότι αυτός ο αξιωματικός παραδειγματικά πρέπει να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρέπει να τον στείλει για να καταλάβουν και άλλοι τι γίνεται επιτέλους. Να μην έρχονται εκεί πέρα για να... Δεν είναι λάθος αυτό. Λάθος να το καταλάβω στο μισό μέτρο, να καταλάβω και δύο φάσεις οριακές, αλλά δεν γίνεται τώρα να το κόβεις και τέσσερι φορές στα τρία μέτρα. Σε εξωθεί να αντιδράσεις βία. Είναι, ο άνθρωπος ήρθε με αποστολή. Στην εσωστρέφεια, στην κρίνια. Ήρθε με αποστολή. Ήρθε σε αποστολή. Τελείωσε. Κρυβότανε μέσα στα αποδυτήρια, λέει, τον ψάχνανε για να του πούνε τι έκανες κτλ. Έψαχνε το φίλο του Ποντίκη γι' αυτό σου φαίνεται. Πιθανόν. Σαν τον Ποντίκη γι' αυτό. Κρυβότανε. Τέλος πάντων, και ένα τελευταίο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και ο Τιγράκος, ο οποίος δεν έχει τι να κάνει και λέει κάτι να βγάλουμε ανακοινώσεις, ότι ο Μελισσανίδης νιώθει καραβαπά στη θέση φως για αυτά που για την ανακοίνωση που έβγαλε. Έβγαλε κατά του SDNA. Δεν του άρεσαν αυτά που έγραψε. Εγώ δεν δουλεύω στο SDNA, ούτε έχω κανένα ζόρι. Λοιπόν, αλλά δεν του άρεσε που του γράψαν ότι ήταν ανύπαρκτο πέναλτι, ούτε. Δεν ήταν για το πέναλτι τα πράγματα. Ήταν για το άρθρο κυρίως για τις μεταγραφές που κράζαν όλοι. Δημοσιεύτηκαν αυτά που του γράφανε του Μελισσανίδη. Mm. Ότι δεν έκανες τίποτα, ότι είσαι σπάγκος, ότι έχεις καβούρια. Δεν γράφουν τι απάντησε τον Τίγρη, φίλε, είναι πολύ λάθος. Εντάξει, οκ. Έγινε. Λέω, φιλιά, Κωστή. Γεια σου, Κλάους. Γεια σου, Κλάους. Πάμε δύο γραμμές ακόμα, πριν να πάω σε διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε καταρχήν. Ευχαριστώ. Είσαι εγώ. Από Ξάνθη σε παίρνω δικηγόρος. Γεια σου, ρε Θανάση, έλα. Τι γίνεται λοιπόν? Λίγο σύντομα αν θέλεις. Οποίος... Ναι, λοιπόν, όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα όπως ακούω. Λοιπόν, για τον κύριο ο οποίος πέταξε φωτοβολίδα, εγώ στη θέση της, αν ήμουν νομικός σύμβουλος στην ΠΑΕ, θα ζητούσα μία ψυχιατρική εκτίμηση και ισόβιο εφοκλεισμό από την ίδια την Τούμπα. Λοιπόν, βάλουμε συγκλήρωση για τα κρέατα. Και πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. Και αν τα κερδίσω, 049 το τηλέφωνό μου, τα τρία τελευταία. Ναι. Και αν τα κερδίσω σε έναν άνεργο, σε ένα πολίτεκνο. Θα έχω μεγαλύτερη ανάγκη. Σε ευχαριστώ, Θανάση. Θα είσαι καλά. Γεια σου, δικηγόρε. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Κάερε στα περμητίδων λεβαντάσε εσοπλικατόριο. Έτσι. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθείς. Απλά πράγματα. Ζού μου σου λέει όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Δεν ξεκινήσαμε καλά, Κωστή. Τη μια Κυριακή διευθυντής θέλει την άλλη το Λάισμαν. Έτσι θα πηγαίνει και την άλλη θα φταίνει και οι τρεις. Και την άλλη θα φταίνει η μπάλα γιατί είναι στρόγγυλη και μπαίνει στα δίχτυα. Τρελάθηκε όλος ο κόσμος, αδερφέ. Τρελαθήκαν όλοι. Η αποστολή κάτω δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δεν μπορούσε. Κοίταξε, εμένα δεν με καλύπτει η ανακοίνωση και η ανάρτηση του Γιωργάκη. Εγώ θέλω ο Σαββίδης ξέρει από το στο κόκαλο να χτυπήσει. Στο κόκαλο. Και όσο, για να μην σε καθυστερώ επειδή περνάει η ώρα, αύριο θα τα πούμε καλύτερα. Λοιπόν, όσο για αυτόν που πέταξε τη φωτοβολίδα με το πιστόλι, με τι την πέταξε, λοιπόν, δεν είναι παόξης. Τα παόκια τρέξαν να τον προλάβουν να εξαφανίστηκε απότομα. Ήταν από εκεί, αθηναίος ήτανε. Αθηναίος, σε προβοκάσια ήταν αυτή. Ξαφανίστηκε αυτός. Ποιος σε δικαιολογεί και ποιος ο κατάλαβες αυτό το πράγμα. Κανένας. Γιατί όπως είπε και ο Φιλάρετος, η πρώτη είναι πρόστιμο και η δεύτερη πάει αγωνιστικές. Ήδη ξεκινήσανε. Και ο Γιώργος,
Αυτό που λέει, εγώ σου το έχω πει κι άλλες φορές. Από πέρσι που πήγε ο Μελισσανίδης σου Περέιρα δύο ώρες μέσα στο γραφείο του, αλλάξαν όλα υπέρ του. Έγινε, έπεσε, Παύλε. Έπεσε η γραμμή. Όχι, σ' αφήνω να μην σε διακόψω γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, αγόρι. Λοιπόν, εμείς μαζί μια ζωή. Έτσι. Αυτό που λες, αυτό. Γεια σου, Παυλάρα μου. Γεια σου, Παυλάρα μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάρουμε. Δεύτερη ώρα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα στους μουσάδες. Καλώς το παιδί. Τα ζουμουσάκια. Και στις ιστορικές την ομάδες τετραετίας, δεν είναι ευκαιρία. Την ΑΕΚ 2014 με τη μακρόφωνη ιστορία της. Γιατί έχω ανησυχία, να ξέρεις, δεν κοιμάμαι τα βράδια. Σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Δικά σου σημάδια. Χτες στον αγώνα 1-1 έλεγε πάνω-πάνω ο γηπεδούχος ήταν Πουγουσούσου και ο φιλοξενούμενος ήταν ΠΑΟΚ. Πουγουσούσου Πανιόνιος. Ναι. Στην ΑΕΚ δεν λέει 2014. Δεν χωράει το νούμερο, αδερφέ. Μην είσαι μπάτης. Δεν χωράει το νούμερο. Τι περιέργεια είναι αυτή. Δεν χωράει, φίλε, το νούμερο. Δεν χωράει το νούμερο. Δεν χωράει. Δεν χωράει. Είναι η καμπούρα του καμπούρη και δεν χωράει. Του καμπούρη. Λοιπόν, δεν το φωνάζεις τώρα να παίξεις στην Εσμεράλδα με τον Κουασιμόδο. Δεν είναι πλασμένος για το ρόλο. Έτοιμος είναι. Για Νόμπελ, για Όσκαρ. Κωστή, θεωρώ ότι η ομάδα, μάλλον ο Ιβάν, εδώ δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε τελικά να διώξει τον Κομίνη. Μ' ακούς? Σε ακούω και δεν σε διακόπτω. Μήπως είναι ανίσχυρος σε αυτό το κομμάτι, μήπως δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν ξέρω. Γιατί βλέπουμε πράγματα και θάματα και δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι, μου φαίνεται. Δηλαδή ο Μελισσανίδης έχει από εκεί τι έχει, δεν ξέρω το γραμμένο τι γίνεται. Απλά θεωρώ ότι ίσως κάθε εβδομάδα να βγάζουμε τα κατάλληλα βίντεο από τα στιγμιότυπα από τους αγώνες και να τα δίνουμε σε όλη την Ευρώπη να τα βλέπουν όλοι. Μπας και μπορέσουμε να κρατήσουμε τύπης λίγο με ένα επίπεδο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πραγματικά, σε αυτό που με αν ρωτάς, μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Φουβού, δεν έχω απάντηση. Τι πρέπει δεν να πει. Ξέρω όμως, όχι, ξέρω όμως ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ότι δεν μπορεί. Να σου πω κάτι. Δεν ατελειώσει, φίλε, το πρωτάθλημα. Αν ξεκίνησαν έτσι από την πρώτη-δεύτερη αγωνιστική να βγάλουν τον κόσμο τα ρούχα του. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να το ξαναδεχτούμε αυτό το πράγμα που έγινε πέρσι. Να με κλέψουν. Σκέψου τι θα γίνει αργότερα. Δηλαδή σκέψου 5-6-7 αγωνιστικές πριν το τέλος. Να είμαι, ξέρω εγώ, 5-6 βαθμούς μπροστά. Τι έχει να γίνει. Δεν έκανε, λέει, μεταγραφές ο Μελισσανίδης. Μια χαρά, φίλε, μεταγραφή είναι ο Καμπούρης. Μεταγραφάρα, φίλε. Με οψιόν ανανέωσης. Μεταγραφάρα, φίλε, μεταγραφάρα μιλάμε. Οι ακραίες καταστάσεις, λέει, απαιτούν ακραία μέτρα. Χωρίς να εννοούμε βία ή άλλα τέτοια περιστατικά. Όχι, όχι βία. Όχι. Νομίζω βία. Το καταλαβαίνετε. Απλά δραστικά. Δραστικά, ριζοσπαστικά. Κάτι πρέπει να μέτρα. Αν... Δεν ξέρω. Πώς το λέει το αλτορνητό, αν θες να γίνεις κάτι που δεν ήσουν, πρέπει να κάνεις κάτι που δεν έκανες. Σωστό αυτό, σωστό. Όσον αφορά αυτόν που πέταξε τη φωτοβολίδα, παιδιά, να τον βρείτε, όχι μόνο αυτόν, οποιονδήποτε κάνει κάτι παρεμφερές ή παρόμοιο, έτσι, να τον βρει η ΠΑΕ και η αστυνομία, σε συνεργασία με την αστυνομία, τον κάνει και μήνυση η ΠΑΕ, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, εσύ ρε φίλε, προσπαθείς να με κάνεις εμένα ζημιά σαν ΠΑΕ. Φυσικά, είτε μυστήρια, φυσικά. Είτε στο όνομα, στην έγκλη, οτιδήποτε. Να τον κάνει μήνυση, μαζί με την αστυνομία, να τον βρούνε και να μην ξαναπατήσει γήπεδο. Ποτέ ασφαλιστικά ξανά. Μέτρα, ποτέ, δεν ξέρω. Ποτέ, ναι, ποτέ. Δεν θέλουμε τέτοιους. Δεν ξέρω, το ξαναλέω. Αν είναι ΠΑΟΚ αυτός. Δεν είναι, ρε Κωστή. Αλλά εγώ σου λέω ότι και με τις δυο δικές μου βερσιών, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, δεν είναι ΠΑΟΚ. Είτε δηλαδή δεν είναι ΠΑΟΚ, όντως δεν είναι ΠΑΟΚ, είτε δεν είναι ΠΑΟΚ, αφού αυτό που κάνει είναι γίνεται θανάσιμος εχθρός μου, αδερφέ. Είναι σαν να μου λες, εγώ είμαι μπαμπάς που βαράω το παιδί μου, το βγάζω το μπαλκόνι και κρέμεται, είμαι μπαμπάς. Δεν είμαι, το ίδιο πράγμα είναι. Ακριβώς. Δεν μπορώ να το δικό μου. Ένα τελευταίο κάτι τακ. Ναι. Μανώλο, δεν πέθανε ο Άγκους Γιάνγκρες, ο αδερφός του πέθανε. Ναι, ρε φίλε. Όχι, το έψαξα, το είπα και μέσα στην εκπομπή. Το ναι, δεν το άκουσα. Ναι, το είπα στη συνέχεια ότι δεν είναι. Πέθανε ο τραγουδιστής των ACDC, ο Βραχνός. Πέθανε ο Τζόνσον. Δεν ξέρω αν ήταν ο Τζόνσον ή δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά... Όχι, ο αδερφός του Άγκους Γιάνγκ πέθανε, ο Μάλκομ. Και ο Τζόνσον τραγουδιστής είχε καρκίνο, τώρα δεν ξέρω αν πέθανε, δεν νομίζω. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως ο Άγκους Γιάνγκ προσπαθεί να τελειώσει το σχολείο, γι' αυτό είναι με τη σάκα.
Άντε, φιλιά, γεια σου Θοβού. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι, που δεν περιμένατε. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εμείς θα τα λέμε, όσο έχουμε μικρόφωνο και υγεία, θα τα λέμε. Όπως μας έρχεται στον εγκέφαλο. Όπως μας τα κατεβάζει η κούτρα. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Καμία εξάρτηση, καμιά γραμμή. Καμιά... Τίποτα, τίποτα. Ό,τι, μας... ό,τι βλέπουμε, αυτό λέμε 20 χρόνια. Το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Έλα ρε Χριστό. Καλή εβδομάδα. Κολομπάμπο εχώρα φίλε. Πολύ μεγάλη πατέντα έχεις βρει φίλε. Να ξέρεις. Σε θυμάμαι συνέχεια. Νομίζω ότι οχριά πλέον. Νομίζω ότι πλέον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι η ασφαλιστική εταιρεία του ΠΑΟΚ πρέπει να βγάλει το μότο ΠΑΟΚ κότο, πάρτε το πρωτάθλημα από την κίτρινη συμμορία ρε γαμότο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αυτοί οι συμμορίτες, φίλε, όσο η ελληνική κυβέρνηση θα αφήνει το Θωμά Μητρόπουλο και τη συμμορία του να αλωνίζει, εδώ και 20 χρόνια, 30 στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν καταδικαστεί, έχουν ποινές, έχουν το ένα, έχουν το άλλο, να ασχολούνται, να βγαίνουν φωτογραφίες σε ενώσεις, να πηγαίνουν αγκαλιά με μεγαλομετόχους ομάδας που δεν φαίνονται ως μεγαλομέτοχοι, αλλά είναι μεγαλομέτοχοι και κάνουν οτιδήποτε, αυτά τα πράγματα θα συμβαίνουν. Και αντί να ασχολούμαστε με τον Αργύρη Καμπούρη που τον ξέραμε όλοι και με τον Κουασιμόδο που είπες εσύ, θα ασχολούμαστε με αυτό το σύχαμα, το οποίο ας πείσει όλη την Ελλάδα ότι δεν τα πήρε, ότι δεν ήταν αισθημένος. Ας πείσει ρε παιδί μου, ναι. Ας βγει ας πούμε δημόσια και να πει παιδιά μπερδεύτηκα. Δεν τα πήρε. Με ενοχλούσε ξέρω εγώ ο Άρντα που ήταν στο σημαίακι του κόρνερ, τον πέρασα για offside. Ναι, ναι. Με ενοχλούσε ο Χόλγκερ Τρίμχολτ που έπινε ναι, ναι. Τον καφέ του σε ένα χωριό της Γερμανίας. Με ενοχλούσε ο Χόλγκερ Τρίμχολτ. Ας μας πούνε όλοι αυτοί εδώ που δυστυχώς Κωστή μου έχεις την ατυχία να τους έχεις συναδέρφους στα λαμόγια. Που πέρυσι μας έλεγαν ότι μα, το αγκάλιασμα... Δεν κάνουμε ίδια δουλειά φίλε, δεν κάνουμε, ούτε καν, δεν είναι συνάδελφοι. Το ξέρω και πολύ καλά κάνεις και διαχωρίστηκες από αυτούς, οι οποίοι είναι jukebox κανονικα, ανάλογα με το ποιος τους αμύβοι γράφουν, δηλαδή να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Παγώνη, που κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά επειδή γράφει στο site του κυρίου Μαρινάκη, δεν αναφέρει πουθενά στο ρεπορτάζ του αγώνα το χθεσινό, το ανεπανάληπτο site. Είναι ανεπανάληπτο ρε φίλε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι μαζί με του Κατσουράνη τότε που λέγανε όλοι καλύτερα και εγώ τον Κατσουράνη. Νομίζω ότι του Κατσουράνη πέρασε και πλέον δεύτερο. Πέρασε και του Φακούντο, δεύτερο τρίτο. Και του Φακου... Μετά δηλαδή, το χθεσινό, αυτό που είδαμε χθες, πρέπει να διανύσεις με τα πόδια 15 λεπτά απόσταση για να φτάσεις στον άνθρωπο τον επόμενο. Τέτοια είναι η απόσταση. 15 λεπτά περπατάς με τα πόδια μέχρι να το βρεις. Όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι που μας ποστάρανε τη φάση του πέναλτι, οι συμπολίτες, οι Αργιανοί και ο κύριος Χρύσανθος που ανέρτησε 5 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα και έλεγε ότι σε αυτό το πρωτάθλημα θα παίξει. Γιατί δεν ανέρτησε ρε παιδί μου ένα ανάλογο άρθρο για το πέναλτι του Μάνταλου ή για το χθεσινό site, αν θέλεις να είσαι δίκαιος και σωστός. Δηλαδή αυτό το μένος για τον ΠΑΟΚ, θυμάσαι πέρυσι το αγκάλιασμα που κάνανε στο υπέκτη του Πανετολικού σου Βαρέλα, λέγανε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Το αγκάλιασμα που κάνει ο Βαρέλα στον παίχτη της Μπενφίκα είναι πεναλτάρα. Διαλέξτε ρε παιδιά. Εντάξει, μισείτε τον ΠΑΟΚ, το ξέρουμε. Σας μπαίνει στο μάτι, είναι το αγκάθι που σας μπαίνει στο μάτι. Αλλά έχει και έναν κόσμο που αρρωσταίνει από αυτό το πράγμα. Αν έβλεπες χθες τα πρωτοσέλιδα, έψαχνα να βρω. Αυτό το τσουνάμι που σήκωσαν μετά από το μάτς. Μετά το πέναλτι του Πρίγιοβιτς, χθες με ψηλές γραμμούλες. Άμα έβαζε ο ΠΑΟΚ τέτοιο γκολ. Άστο φίλε. Ή ανακοίνωναν αυτό θα ήταν πρωτοσέλιδο και οπισθόφιλο. Για πολλές μέρες. Κανονικά. Όσο για αυτό το γεγονός που συνέβη στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, νομίζω ότι οι πρώτοι που πρέπει να την καθαρίσουν την πουγάδα είναι ο κόσμος φίλε. Γιατί είναι ο κόσμος ο οποίος θα πληγεί στο τέλος όταν αν θα βγει μια απαγόρευση εκδρομών ή τιμωρία έδρας. Δεν μπορεί σε μια από τις πιο φιλικές έδρες να κάνεις αυτό το πράγμα. Και δεν πιστεύω γίνεται. Ότι αυτός που το κάνει είναι ΠΑΟΚ και με τις δύο έννοιες που λες εσύ και συμφωνώ. Για μένα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να μάθω. Απλά θέλω να μάθω ότι εξαφανίστηκε αυτός. Και όταν λέω εξαφανίστηκε, από το ΠΑΟΚ να μην πλησιάζει φίλε ούτε... Φτάνουμε στο σημείο να μαλώνουμε μεταξύ μας για το οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ενωμένος, έχει τέτοιο εξωπραγματικό πόλεμο με κανονική συμμορία. Που έχει τις πλάτες δυστυχώς των κυβερνήσεων, φίλε.
Αν θέλουν οι κυβερνήσεις, σε 5 λεπτά την καθαρίζουν την πουγάδα, αλλά δεν θέλουν. Και όσο για την Ευρώπη και τελειώνω, οι τρεις αρχιδιαιτητές είναι ξένοι. Άρα ποια Ευρώπη και ποιον Ευρωκόπη. Είναι αυτοί που κάνουν όλη πλάτη στο κοστίμο. Συνεχίζουμε και πάμε να κάνουμε το ακατόρθωτο. 30 στα 30. Μόνο έτσι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Να παίζω. Καλημέρα, να, στην κόψη του ξηραφιού. Γεια σου Χρήστο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Όπως βλέπετε, αγωνιστικά δεν είπαμε κάτι. Είπαμε στην αρχή. Δεν ήμασταν καλοί εχθές. Η ομάδα ήταν μέτρια, σαφώς επηρεασμένη από όλο αυτό που έγινε το βράδυ της Τετάρτης. Πάρα πολύ ανθρώπινο. Και νάκης, να παλέψεις και με τον επόπτη, με τα offside. Γιατί αν γίνει 0-2 στο Πρίγιοβιτς, που είναι κανονική η θέση του, είναι άλλο μάτς. Αν με αφήσει το τέλος να βάλει να μετρήσει κανονικά τον γκολ του ΑΚΠΟΠ, δεν έχω κανένα άγχος μήπως πάει γκολ η κεφαλιά. Γίνει 1-1 και 15 μέρες τρώμε τις σάρκες μας μετά. 15 μέρες θα βγουν από τα λαγούμια οι διάφοροι που θέλουν να μας έχουν άνω κάτω. Να μην κοιμόμαστε τα βράδια. Εξυπηρετούντας σκοπούς. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Είναι πασίδηλο, είναι εξόφθαλμο. Γιατί να πρέπει εγώ δηλαδή να ζω με αυτό το πράγμα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Έλα Εύη, έλα. Καλημέρα. Έλα Κωστή. Δηλαδή ρε Κωστή, πάλι το ίδιο έργο θα δούμε. Γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα το βιώσουμε πάλι. Δεν μπορώ, δηλαδή τρελαίνομαι στη σκέψη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα μίλω σε λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνήσει, παρακαλώ πολύ. Ναι. Αυτό κάνω. Ναι. Λοιπόν, άκουμε. Γι' αυτό κάτι. Φωνάζουμε. Εγώ τώρα που είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική, τα λέμε όλα. Άντε και του Μασούρα, πώς τον λέγανε το τελευταίο που αυτό, έμπαινε. Τι θα γινόταν. Ναι. Να σου πω τι θα γινόταν. Θα πατούσαν όλοι πάνω σε αυτό. 1-1, στραβοπάτημα, κακός ο ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε, επηρεασμός και τα λοιπά. Ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ύστερα, αυτό το παιδί πρέπει να πάρει ψυχολογία ο ΠΑΟΚ και έχει επενδύσει επάνω του. Δηλαδή, τυχαίνει ένα ορότα τον γκολ και τα κυρώνει. Το είπε. Είχα τέτοια χαρά, λέει, γιατί πέτυχα το πρώτο μου γκολ στην Ελλάδα. Ορίστε. Ο ΠΑΟΚ επένδυσε όμως, εκατομμύρια. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάρει την ψυχολογία και να βγει μπροστά. Δηλαδή, τι πράγματα, πώς θα πάμε. Κρατήστε την κουβέντα του Λουτσέσκου που είπε. Γουστάρω τέτοιες νίκες. Κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνεις γιατί το λέει. Ξέρω, εγώ παραδέχομαι και έχει κάκαλα και μπράβο του, εγώ το είμαι μαζί του. Εγώ εκείνο που δεν μπορώ με την ΠΑΕ είναι γιατί λέει θα το στο διαδίκτυο και δεν ξέρω τι. Κοινωνική ανάρτηση και το ένα και τα. Και στην τηλεόραση, πώς έκανε ο Πανόπουλος. Κάνε δηλώσεις, κάνε το ένα τα άλλο. Έχει σταθμό δικό σου, έψιλον. Βγες, πες. Δηλαδή γιατί αδρανούν, γιατί τα αφήνουν, μετά θα είναι αργά. Θα είναι πολύ αργά. Εχθές με έκανε εντύπωση και τρελάθηκα και δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά ιδίασα, να το πω έτσι γλυκά, με τον Αναστασιάδη, τον Άγγελο. Στην Ετένα, στην Αθλητική Κυριακή. Ναι. Δηλαδή... Να σου πω κάτι, εχθές είχα τέτοια νεύρα που... Ναι, εσύ δεν το είδες, θα σου πω εγώ όμως. Δεν ξέρω αλήθεια όταν ήμουν στο ΠΑΟΚ και όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό, το πρώτο 20 λεπτό οι αμυντικοί οι τέσσερις είχαν κάρτες και οι τέσσερις. Ναι. Στο Παναθηναϊκός είχαν οι αμυντικοί του και οι τέσσερις κάρτες. Ναι. Δηλαδή, ύστερα έλεγε ότι η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και την πλαισιώνουν και αξιόλογα άτομα. Δεν ξέρω ο Δημητριάδης, δηλαδή τους έβγαζε άγιους. Ότι μπράβο τους, πλαισιώνουν την ομάδα. Δεν ήταν μέσα στο... Δεν είδε το παιχνίδι. Είπε ότι έχει γίνει σήμερα, έχει γίνει έγκλημα στη Νέα Σμύρνη. Δεν τα είδε. Όχι, δεν το είπε τίποτα. Αυτό, δεν ξέρω, δεν την είδα τη συνέντευξη. Ήταν στο στούντιο, live. Δεν σχολίασε τίποτα. Είπε μόνο είπε ότι πέρσι κλάπηκε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟ. Δηλαδή, όχι, τίποτα. Δηλαδή τους ιεροποίησε ότι αυτοί οι δύο μπράβο τους είναι άξιοι που πλαισιώνουν την ΑΕΚ. Δηλαδή είναι άξιοι. Λυπάμαι, δηλαδή, δεν ξέρω τι είπε. Είχα χαμηλωμένο ήχο γιατί κυνηγούσα. Έβριζα τόσο πολύ. Κυνηγούσα τον μικρό. Είδα τις φάσεις. Ήμουν τρομερά εκνευρισμένος με αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη και προσπάθησα να αποσυμπιεστώ. Λοιπόν, επειδή ήμουν εκνευρισμένη και αυτό έβαλα το ραδιόφωνο. Γι' αυτό έβαλα τη τηλεόραση. Γι' αυτό σου λέω εντύμως, δεν ξέρω τι είπε. Μου στείλαν και εμένα κάποια μηνύματα στο κινητό. Μιλάει ο Αναστασιάδης. Δεν είπε αυτό, δεν είπε εκείνο, αλλά δεν έχω άποψη. Όχι, δεν είπε. Το να μην είπε είναι το λιγότερο. Το να λέει αυτά που λέει μου την έδωσε. Εντάξει, δεν μπορώ δηλαδή, να ξέρω. Ιεροποίησε, αγιοποίησε τον Δημητριάδη και τον Λιμπερόπουλο. Κακός. Αν έχει γίνει αυτό.
δεν ανέφερε τίποτα για το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ, η οποία ήταν στα Χαρτιά. Ναι. Δεν ανέφερε τίποτα. Ένα που μου έγραψαν είναι ότι είπε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Ακριβώς. Ποτέ έπρεπε να πει ποτέ ότι σήμερα έγινε πάλι ένα έγκλημα εις βάρος του ΠΑΟΚ. Όπως τίποτα έγινε έγκλημα πέρυσι που του κλέψαν τον πράγμα. Τίποτα. Δεν ξέρω τι έχει πει και τι τίποτα δεν έχει πει. Γι' αυτό τίποτα δεν μπορώ να σου απαντήσω. Σου λέω. Δηλαδή, με ξέρεις ότι είμαι ένα άτομο ισορροπημένο. Δεν είμαι ανισορροπημένο. Ναι, πουλάκι μου, σου λέω ότι δεν έχω άποψη. Δεν είδα τη συνέντευξη. Δεν ξέρω τι έχει πει. Δεν θέλω να σου πω ναι, αυτό είπε. Δηλαδή, ήμασταν που ήμασταν, τα μυαλά μας ήταν τρελαμένοι. Ακούγαμε και αυτά εδώ πέρα και είχα σαλτάρει. Ναι. Αφού πήγα τον Τάσο χτες το βράδυ και δεν ξέρω τι έλεγα. Έγινε, Εύη μου, σε χαιρετώ. Παίζουν με την υγεία μας. Κάτι πρέπει να κάνει, πάει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δραστικά δεν μπορούμε μέτρα να περνάνε έτσι. Θα είναι αργά, αργά. Δραστικά. Αυτό, καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα. Γεια σου, Εύη. Λοιπόν, Χρήστο, δεν την είδα τη συνέντευξη. Δεν ξέρω, μου γράφεις αυτό που μου γράφεις. Εμένα μου γράψανε 3-4 ότι δεν έπρεπε να πει. Ο Αναστασιάδης για την σφαγή στη Νέα Σμύρνη, για την κλοπή του πρωταθλήματος πέρσι, δεν είπε τίποτα από αυτά. Okay, αλλά δεν έχω άποψη, γιατί δεν είχα ήχο, είδα μόνο τις φάσεις, είχα τρομερά νεύρα και προσπαθούσα να συμπιεστώ, προσπάθησα να παίξω λίγο με το παιδί μου. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να έχω άποψη, δεν ξέρω τι είπε. Αν δεν όμως δεν έχει κάνει καμία αναφορά στα εγκλήματα που έγιναν στη Νέα Σμύρνη, στα εγκλήματα που έγιναν πέρσι στο τελείωμα και απλά επένευε την ΑΕΚ, τότε τι να πω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω άποψη για να σχολιάσω τη συνέντευξη. Ναι, καλημέρα σας. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Έλα, ρε Στέλιο. Καταρχήν, να ξέρεις, δεν ακούγεις στις σειρές, φίλε. Δεν έχει Twitter, δεν ναι, έχει πρόβλημα. Ναι, ξέρω, σήμερα έχουμε θέμα. Σήμερα έχουμε θέμα. Δεν φταίμε εγώ μια λέξη από αυτό, για αυτό που έγινε χθες με τον Άι. Λες και έκανε δημόσια σχέση, ήταν εχθές, τίποτα άλλο δεν θέλω να πω, για να μην το έχουν γιατί έχουν μια καλή. Ναι, έκανε δημόσια σχέση. Λες και έκανε δημόσια σχέση μόνο στις ομάδες. Δηλαδή, να πω, ήταν. Κοίταξε, θα γυρίσω σήμερα πίσω για να δω τη συνέντευξη. Γιατί με ενδιαφέρει τι είπε. Απλά έχω πολλά μηνύματα που του στεναχώρησε πάρα πολύ, να το λέω έτσι εύσχημα. Δεν το περίμενα κι εγώ. Τον είχα και τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ήταν πολύ αρκετή. Επίσης μου έγραψε κάποιος ότι δεν είχε ούτε μισή καλή κουβέντα να πει για τον Λουτσέσκου. Και ότι, τίποτα. Μόνο για τους Έλληνες προπονητές. Εντάξει, είπαμε να είμαστε Λιναράδες, αλλά εντάξει, όλο σε ένα σημείο. Και ότι άσκησε κριτική για το μάτς της Μπενφίκα στον Λουτσέσκου. Αυτό. Απλά θέλω όμως να τη δω, επιτρέψτε μου να τη δω και αύριο εδώ θα είμαστε. Δεν έχω κανένα λόγο, ούτε είναι φίλος μου, ούτε είμαι κανενός πολιτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός ο βοηθός, άμα κρατήσει σημειάκι, όχι μόνο σε αγώνα του ΠΑΟΚ, γενικά στο πρωτάθλημα, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, φίλε. Αυτός ο επόπτης πρέπει να τον πάρουν τη σημαία εδώ και τώρα. Εχθές έπρεπε να τον έχουν παραιτήσει. Να τον έχουν εξηλώσει. Δεν γίνεται, δηλαδή, δύο φορές που το σκόρ είναι ρευστό να κάνει δύο τέτοια εγκλήματα, απορώ πως μέτρησε και τον γκολ. Ναι. Τι να κάνει. Ό,τι μπορούσε έκανε. Ναι. Τι να κάνει. Μα μπαίνει ένα γκολ που δεν χρειάζεται να δούμε το replay. Δεν χρειάζεται να ξαναδούμε τη φάση. Δηλαδή είναι 7 μέτρα να πούμε άλλη πίσω. Δεν υπάρχει εκεί. Έχεις δόλο 100%. Προσπαθείς να τρελάνεις τον κόσμο. Έλα, Αναστασία μου, πες. Ναι. Ναι, ναι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Στέλιο μου. Έγινε Κωστή, τα λέμε. Είναι καλά, έγινε φιλεγιά. Πάμε. Τρεις τελευταίες γραμμές, μην παίρνετε πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Πάμε στο μεθ' επόμενο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε στον τελευταίο, ναι, πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Έλα. Ναι, ναι, έλα φίλε μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωστή. Είσαι ο. Είμαι ο Τάσος. Έλα, Τάσε. Ο Άγγελος εχθές ήταν ανεκδίκητος. Έκανε δημόσια σχέση με την ΕΡΤ. Ναι. Τον παρακολούθησε όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Πάντα έπαιρνε το μέρος το ότι εγώ είμαι να μην ασχολούμαστε υπέρ το να μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Τη στιγμή που είναι, τη στιγμή που είναι φρέσκο, τη στιγμή που είναι. Τα σεμινάρια πάντα τους προτρέπουν να μην ασχολούνται. Ναι. Αυτός που έλεγε κάποτε ότι πρέπει να κερδίζουμε και τους διαιτητές, τι σημαίνει. Αυτό ακριβώς που έγινε. Μα είναι νοπό το έγκλημα. Αυτή η φράση του. Απομυθοποιήθηκε αυτή η φράση του Άγγελου που τον είχαμε. Δημόσιες χαμογελάκια. Κάποια στιγμή όταν κάτι πήγε να πει για τον ΠΑΟΚ, τον είπε άλλος, τώρα συμπεριφέρεσαι σαν ΠΑΟΞΙΣ. Ξέρεις αυτό, τον ΠΑΟΞΙΣ, ναι. Όχι ΠΑΟΞΙΣ. Υποτιμητικό. Του το είπε, ναι, ηρωνικό.
Αυτός που είναι από τα αριστερά, εκείνος ο μελαχρινός, ο στρογγυλοπρόσωπος, δεν ξέρω πως, Όπουλος είναι. Ναι. Ο Λικουρόπουλος. Ναι, Όπουλος. Εγώ το λέω Όπουλος για να καταλάβεις. Λοιπόν, αν, επειδή έχω διάφορα μηνύματα, ξαναλέω, θα γυρίσω πίσω, να, θα γιατί γυρίσεις, θέλω να έχω, ήδη, θέλω να έχω ίδιος άποψη. Έτσι, απλά, πρόσεξε, το θέμα μας σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ο Αναστασιάδης. Με απλά, είναι. Όχι, όχι, άκουσέ με λίγο. Αν δεν έχει κάνει αναφορά ότι κύριοι, εδώ για μία ακόμα φορά έσφαξαν τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάνει τίποτε, παιδί μου. Ότι κύριοι, εδώ πέρσι, τελευταία αγωνιστική, κλέψανε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Αν δεν τα έχει πει αυτά. Των παιδιών της ΑΕΚ, εννοούσε τους παρατρεχάμενους Δημητριάδη και τον άλλον τον Όπουλο. Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλο, μπράβο, Όπουλο λέω για να τελειώνουμε, γιατί όλοι Όπουλος είναι αυτοί. Λοιπόν, έμπλεξε το εγκόμενο ότι σχίστηκαν γι' αυτό. Δηλαδή σχίστηκαν για να κλέψουνε τον ΠΑΟΚ, εσύ που το παρουσιάζεις στους έρωτες. Πάμε πάρα πολύ. Πατριακή. Αν έχει γίνει αυτό δεν ξέρω. Αν όχι. Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Αυτό παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου τώρα πλέον. Δεν λετάει καλά μαζί τους. Μήπως πάει για καμιά άλλη θέση. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, θα το διαπιστώσεις. Δεν το ξέρω. Τικρά θα φάει ο Άγγελος. Τικρά θα φάει. Ήδη ορισμένοι. Εγώ δεν ήμουν κατά του Άγγελου. Ούτε είχα κανένα πρόβλημα. Μα όχι. Ούτε εγώ είμαι. Ούτε υπέρ, ούτε κατά. Ούτε. Πρόσφερο όχι, άνθρωπος στο ΠΑΟΚ. Δεν το ζητώ. Αλλά... Ήτανε χειρότερος από τον Πόντιο Πιλάτο. Έβαλε τα χέρια του. Δεν ανέφερε τίποτα για τον ΠΑΟΚ, για κλοπές και τέτοια. Τα παιδιά παίζουν καλά, τα παιδιά. Ένα, ξαναλέω, το μήνυμα που έλαβα, δηλαδή, τα μηνύματα που έλαβα μετά εχθές, τα μηνύματα που έλαβα ήταν τα εξής, ότι δεν έκανε καμία αναφορά στη σφαγή της Νέας Μύρνης. Μα το λέω, τι... Δεν έκανε καμία αναφορά, άρα δεν μπορεί... Δεν μπορεί να πέσουν απόψεις άκουσε με λίγο, δεν μπορεί παραπάνω από ένας να έχουν την δεν ίδια άποψη. Να όχι, δεν γίνεται, άρα έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο, βέβαια έχουμε δίκιο. Άρα έχουν δίκιο. Γιατί όλοι στραβά βλέπαμε. Εντάξει. Αυτός έπαιζε το εγκόμιό τους. Συνέχεια. Κατάλαβες. Λυπηρό. Λυπηρόν. Καλά τώρα να δεις δούμε τι κράξιμο θα φάει. Από όλους. Έγινε. Από τον Περέα τώρα στον Παξέ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Αυτό στον Παξέ να δούμε πώς θα πάει. Σε χαιρετώ. Για χαρά. Να σε καλά. Να σε καλά. Όπως καταλαβαίνετε είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν είναι όμως αυτό το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι το τι έκανε ο Καμπούρης. Εις βάρος της ομάδας. Το τι είπε ο Αναστασιάδης μετά, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε, που πρόσφερε στον ΠΑΟΚ, ένας άνθρωπος που πρόσφερε και τίτλο, ένας άνθρωπος που έκανε πολλά πράγματα. Και χθες μου έκανε εντύπωση. Απλά όταν ήρθαν τα μηνύματα, είχε τελειώσει, θα γυρίσω σήμερα να δω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θα με στεναχωρήσει πάρα πολύ, το λέω έτσι εύσχημα. Αν αυτός που είναι ΠΑΟΚ, πρώτος. Δεν είπε χθες, κύριε, τι συζητάμε για μπάλα. Δεν βλέπετε τι έγινε εδώ, ένα offside που είναι 5 μέτρα. Δεν βλέπετε ότι έχουν όλοι, είναι συστρατευμένοι εις βάρος του ΠΑΟΚ, ότι υπάρχει ενορχιστρωμένη προσπάθεια να τον πετάξουν έξω. Ότι με σφάξαν, ότι πέρσι δώσανε το πρωτάθλημα με κλοπή στην ΑΕΚ. Πρέπει να... Αυτά τα πράγματα περίμενα να ακούσω από τον Αναστασιάδη. Ναι, πρέπει να πάω σε διάλειμμα γρήγορα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε και το τελευταίο τέταρτο. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Έλα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχουμε θέμα με το ίντερνετ. Λυπόμαστε πάρα πολύ. Για εσάς που δεν μπορείτε να μας ακούσετε εξωτερικό, υπάρχει το zoomusu.gr, το site μας, στο οποίο θα ανέβει η εκπομπή κάποια στιγμή το μεσημέρι. Ζητάμε συγγνώμη. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Να ξέρετε, δεν είναι λαϊκό του σταθμού, αλλά θα βρούμε την άκρη. Ξαναλέω, για το τελευταίο δεκάλεπτο μπαίνετε στην διαδικασία του μηνύματος για ένα κινητό Xiaomi εκπληκτικό. Θα βγάλουμε και τον νικητή αέρα, όπως κάνουμε κάθε φορά, να μοιραστούμε τη χαρά. Λοιπόν, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για ένα κινητό Xiaomi από την ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης. Και φυσικά, μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Γεια σου Παναγιώτη. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα πάμε στην περασμένο Σαββατοκύριακο που έπαιζε ο κύριος Κουτσιάφης διαιτητής στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξέρεις γιατί δεν έβαλε τον Κότσιρα? Του αρέσουν τα τραγούδια του? Όχι. Για να είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και να κάνει το πέναλτι. Δεν τα ξέρεις αυτά? Α, είναι μάλιστα. Όλα... Με τη σειρά καλός
Καμωμένα. Καμωμένα. Βεβαίως. Τι ψάχνετε να βρείτε, πώς το λένε, φαντάσματα και αυτά. Δεν, έπρεπε να είναι μέσα για να κάνει το πέναλ. Αν δεν ήταν, δεν θα κέρδιζε η ΑΕΚ. Βλέπεις. Όλα έχουν συνειρμό. Λαμία ΑΕΚ. Δίνει ο Βάτσιος πέναλτι έξω από την περιοχή και κερδίζει η ΑΕΚ. Ποιος είναι ο βοηθός, αυτός ένα μηδέν, ο επόπτης που αν και είναι στην ευθεία, ο Καμπούρης, κυρίες και κύριοι. Το θυμάστε, λοιπόν, στο γήπεδο του Ατρομήτου. Το θυμάστε. Λοιπόν, ο Καμπούρης. Κύριε Γραμμένε, μας είπατε και κάνατε διάγγελμα προτού ξεκινήσει αυτό, αυτό που λέτε πρωτάθλημα ελληνικό εσείς. Να εμπιστευτούμε. Ότι να εμπιστευτούμε, ναι, το διατητή. Ποιον να διατητή να εμπιστευτούμε. Ποιον. Πες μας ένα να τον εμπιστευτούμε. Εγώ με γυμνό μάτι το είδα από την τηλεόραση ότι είναι καλύπτεται ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Κύριε Παπαπέτρου, το είδατε. Γιατί δεν δείχνετε σέντρα. Και αγνώρισε τον αυτό να τιμωρηθεί και να τελειώνουμε. Αγνώρισε τον. Κατακύρωσε τον κόλλο, αφού το βλέπεις. Ναι. Με γυμνό μάτι από την τηλεόραση φαίνεται. Πόσο μάλλον όταν είναι στο γήπεδο. Φαίνεται και από το τηλέφωνο. Τέλος. Όχι από την τηλεόραση. Πάμε από το τηλέφωνο φαίνεται. Πάμε παρακάτω. Πάω στον κύριο Σαββίδη τώρα, τον κύριο πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, αποσύρουμε την χορηγία, σταματάει το πρωτάθλημα μέχρι να μπει το ΒΑΡ, πώς το λένε αυτό, ναι, και τελείωσε και πάει. Γιατί να συνεχιστεί αυτό το πρωτάθλημα και να είναι όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ στη τζίτα, δηλαδή να μην μπορούν να μιλήσουν με τους δικούς τους και να ξενυχτάνε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι σημασία να συνεχιστεί αυτό το... Τι έγινε πέρσι και διακόπηκε το πρωτάθλημα. Τι έγινε. Ναι, τι έγινε. Έγινε κανένα επεισόδιο. Αυτό θέλω να μου πει κάποιος, να βγει και να αντικρούσει αυτά που λέω. Κύριε Βασιλιάδη, βγήκατε από τη θερμοκοιτίδα. Σας βγάλανε. Πάρε θέση. Ή το χέρι αυτού που όπλησε, ποιος το όπλησε το χέρι αυτού του Φωνιά που πήγε να σκοτώσει κόσμο προχθές στη Νέα Σμύρνη. Άστο, αυτό μην το δικαιολογείς με καμία... Δεν δικαιολογώ κανέναν. Καθόλου. Κανέναν δεν δικαιολογώ. Πρώτα υπάρχει ηθικός αυτουργός, πρώτα απ' όλα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος αντίδρασης. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Συμφωνώ μαζί σου στο ότι... εξωθούν τον άλλον στα άκρα, αλλά αυτός δεν είναι τρόπος. Όχι, όχι, όχι. Έτσι, δεν, νομίζω το καταλαβαίνεις. Δεν δικαιολογώ κανένα, πρόσεξε να δεν δικαιολογώ αυτόν τον κύριο. Δεν σε εισαγωγικά τον δηλαδή, κύριο. Δηλαδή με αδική ιδιαιτησία σηκώνω το πιστόλι, δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Έτσι, το καταλαβαίνεις. Όχι. Νομίζω ότι και εσύ το καταλαβαίνεις. Εκεί βρισκότανε με διατεταγμένη εντολή. Έτσι, αν και εγώ αυτό πιστεύω. Αν δεν έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ δεν θα γινόταν. Ναι, ναι. Έβαλε τον γκολ και έπρεπε να κάνει αυτό. Και εγώ έπρεπε πιστεύω... να σταματήσω αυτό για να γίνει... Ήταν στημένος. Αυτό. Στημένος. Τελείως. Και βαλτός. Λοιπόν, έγινε Παναγιώτη μου. 4.85 για την κλήρωση. Ναι. Την αγάπη μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Και ψάξει ο κύριος Γραμμένος να μας ψάξει να μας βρει το διατί που πρέπει να εμπιστευτούμε. Έγινε. Την αγάπη μου. Σε χαιρετώ. Πάμε 2-3 γραμμές ακόμα γιατί πρέπει να κάνουμε τις κληρώσεις. Ναι. Μην παίρνετε άλλο, μην παίρνετε άλλο γιατί έχουμε 4 γραμμές και πρέπει να κλείσουμε. Καλημέρα. Ναι. Και αύριο εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Καλημέρα σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι. Γεια σας. Πέσαν όλοι μαζί. Μεθ επόμενος. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Πασχάλης. Γεια σου, ρε Πασχάλη. Καλό μήνα, φίλε. Καλό μήνα. Καλά. Μερικοί απορώ από τους συνοπαντούς μου που είναι πέφτοσυνεφάκηδες. Τώρα αντιληφθήκαν ότι ο Άγγελος, ο Αναστασιάδης, είναι έτσι το στυλ του και δεν βαράει το χέρι στη γροθιά όταν πρόκειται να συγκρουστεί με συμφέροντα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Ναι. Ανέκαθεν. Δεν μιλάω με αντιπάθεια. Με ένα προσωπικά που είναι συμπαθής, θα έλεγα. Αλλά ξέρω τι έχω και τον έχω δεχθεί ανέκαθεν, ναι, σαν προσωπικότητα έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός πάντοτε το συμπαθούσε. Ο Μαρινάκης πήγε και του έδωσε συγχαρητήρια όταν πήραμε το διπλό. Θα μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Θα μου κάνεις μια χάρη μεγάλη. Παρακαλώ. Επειδή δεν έχω ιδία άποψη. Να δω τι είπε και να συζητήσουμε αύριο για αυτό το θέμα. Όντως σου επαληθεύω και εμένα, έτσι, κάπου με ενόχλησαν. Το ότι μου ήρθαν μηνύματα. Δεν μπορεί όλοι να τρελάθηκαν έτσι, ναι, ξαφνικά. Όντως, αλλά θα ήθελα να ακούσω και εγώ ίδιος τι είπε. Δεν θα το έκανα θέμα στα ραδιόφωνα, απλά
άδραξα την ευκαιρία επειδή κάποιος άλλος συνακροατής, ας πούμε, το ξεκίνησε, ναι, το βεβαίως, θέμα. Βεβαίως. Θα το προσπερνούσα, όχι, γιατί ακριβώς δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Ήξερα τις ακούσω εκ των προτέρων. Ναι. Τον έχω δεχτεί τον άνθρωπο. Απλά καταλαβαίνετε έτσι όπως είναι, ότι ύστερα από αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη και με τον Καμπούρη, δεν μπορεί να είναι ο Αναστασιάδης το πρώτο θέμα. Όχι ότι είναι κάτι καλά, το οποίο... όχι ότι είναι κάτι στο οποίο θα γυρίσουμε την πλάτη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι συνυφασμένος με την ομάδα μας. Και περιμένω από τον Αναστασιάδη να ακούσω πράγματα. Εμένα, Κώστα μου, καταρχάς από το Σάββατο με στεναχώρησε ο Παπαδόπουλος, ο διετής, που υποτίθεται είναι από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Καλά, άσε τον. Ποια Μακεδονία τώρα και ποιος σύνδεσμο. Ήταν στα 5 μέτρα. Άστε. Τελικά η μεγαλύτερη γενίτσαρη στα χρόνια της Παράγκας ήταν η Θεσσαλονίκη. Μην το ψάχνεις. Και το είπε, πρόσεξε, εκ του πονηρού, ο ρεπόρτερ ΑΕΚ στην Αθλητική Κυριακή, αμέσως μου στείλαν μήνυμα. Μπιπ, 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 λέει. Είπε αναφορά στο διαιτητή Μακεδονία, σύνδεσμο κτλ. Και αυτό και ο Τουπρίγιοβιτς και έκανε αναφορά. Έτσι. Καλά, δεν παίζεται, ειδικά ο Σαντορινέος είναι ό,τι χειρότερο. Εχθές ήμουν τόσο συγχυσμένος με αυτά που έγιναν. Είδα με χαμηλωμένο ήχο μόνο τις φάσεις για να ξαναφρικάρω τελείως στην Αθλητική Κυριακή. Και μετά προτίμησα να παίξω λίγο με το παιδί μου, μη είχε στηριχθεί την υπόλοιπη μέρα. Θα γυρίσω όμως γιατί θέλω να δω τι υπόθηκε. Θα πω και κάτι τελευταίο κλείνοντας. Ναι. Από τον Ιούνιο βγαίνει αυτός ο Γεωργίου, ο οποίος αναδείχθηκε σαν δημοσιογράφος μετά το 81, επί ΠΑΣΟΚ, ναι, και ο οποίος είναι το πνευματικό παιδί του Θωμά του Μητρόπουλου. Τον πενεύει το 81, συνέχεια, τον πονεύει συνέχεια και λέει ότι εμένα αυτός είναι η πληροφορία μου. Συνέχεια, ναι, 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 πρόσεξε να δεις. Εδώ και 30-40 χρόνια κάνει προφητείες, έτσι, τη βγάζει τον πρωταθλητή. Ναι. Και στο Μάιο επαληθεύεται και βγαίνει στις τηλεοράσεις, στα site που το φιλοξενούν και λέει, σας το έλεγα. Έχει παραδεχθεί ο ίδιος ότι οι πληροφορίες όλες που είχε τόσα χρόνια, ναι, ναι, ήταν από το Θωμά Μητρόπουλο και το παραδέχεται. Εγώ με δικό του παιδί, το είπε κιόλας. Φέτο, τον Ιούνιο, λίγο πριν κλείσει ο Real για ναι, βεβαίως, είπε ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει, από τώρα σας το λέω, θα το πάρει η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Πρόσεξε, σε μια χρονική περίοδο που της έφευγαν Χρυσοδουλόπουλος, έφευγε ο Ραούχο, ναι, πούλησε το Βράνιες. Εμείς κάναμε μεταγραφές, πούλησε το Βράνιες, δεν έφερνε παίκτες και όμως αυτό με περίσσια σιγουριά. Καλά κάνεις και το λες. Όχι, αυτό όμως που λέω, πρόσεξε, θα πρέπει η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ναι, και ο δημοσιογραφικός και ραδιοφωνικός τύπος να της πόλης μας, να το αναδείξει και να το προβάλλει. Τι να προβάλλει? Στην ερώτηση, που του τέθηκε, Γιώργο, πού το βασίζεις αυτό? Ακριβώς. Γιατί μπήκα και το είδα το βιντεάκι. Να αναδείξει λοιπόν. Ξέρω τι σας λέω. Όχι, πες ρε φίλε. Έχει την καλύτερη ομάδα. Δεν την έχει. Έχει τους καλύτερους παίκτες. Κώστα, σε διακόπτω λίγο για να προλάβω να πω αυτά που θέλω να πω. Και μετά κλείνοντας, πες μου. Να δείξουμε μάλλον το τρίγωνο αμαρτίας του Θωμά Μητρόπουλου με το βαθύ ΠΑΣΟΚ σε εισαγωγικά ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή η ιστορία του Θωμά είναι 40 χρόνια, από το βαθύ ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε, ναι, από το 81. Αυτό είναι. Πώς γίνεται αυτός και είναι με όλους? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, λοιπόν, κάποιοι επιβιώνουν? Και με Λυσανίδη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχει αυτό το τρίγωνο. Μπορεί να αναδειχθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ με ονοματεπώνυμα. Δηλαδή να ξεσκεπάσει το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει παράπονο η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι εσύ, κύριε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχεις τόσο καλή σχέση με τον Θωμά Μητρόπουλο. Ναι. Τι κάθαρση θες να κάνεις? Έγινε, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Έγινε, σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταία γραμμή και να κλείσουμε. Άλλη μία τελευταία, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να κλείσουμε να κάνω και την κλήρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό στο παιδί, καλό μήνα. Και καλή εβδομάδα, Κωστή. Επίσης, είσαι ο? Είμαι ο Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημητράκη. Είμαι πολύ στεναχωρεμένος με αυτά που ακούω από συνοπαδούς για τον Άγγελο. Ναι. Δηλαδή, όταν είσαι εμπαθής, ακούς μόνο αυτά που θέλεις να ακούσεις. Όχι αυτά που λέει ο άλλος πραγματικά. Ο Άγγελος ξέρει τι είπε. Δεν ξέρω τι είπε. Ο Άγγελος είπε ότι είμαι ο μόνος προπονητής στην Ελλάδα, ναι, που είπα από την πρώτη στιγμή ότι είμαι ΠΑΟΚ. Τι ομάδα είμαι. Αυτό είπε ο Άγγελος. Οι άλλοι τι καταλαβαίνουν, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να πάει ποτέ μπροστά. Όταν έχει τέτοιους οπαδούς, όταν λένε οπαδοί του ΠΑΟΚ. Επειδή, ξαναλέω, μπορείτε, ναι, να μου δώσετε δυνατότητα να δω τι είπε σήμερα και αύριο να συζητήσουμε. Δεν θα ρεκωστεί. Τι είπε ο άνθρωπος, ότι εγώ όπου πήγαινα. Σήμερα το να συζητάμε υπέρ ή κατά του Άγγελου, χάνουμε, ναι, νομίζω την ουσία. Η ουσία είπε είναι ο άνθρωπος ότι σε όποιες ομάδες ήμουνα, έπρεπε να κερδίζω και τους διαιτητές, είπε. Σε όποιες ομάδες ήμουν, έπρεπε να κερδίζω. Αυτό που εκνεύρισε αρκετό κόσμο, δεν γνωρίζω τι είναι. Διότι. Αδυνατό να πιστέψω ότι μίλησε εις βάρος του ΠΑΟΚ ο Άγγελος. Σου είπα ότι η εμπάθεια είναι. Έλα, σπάτω. Άστο. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας, το καταλαβαίνετε.
Αφήστε να με να δω λίγο σήμερα τώρα, τι είπε και μετά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά τα άλλα, άστο, εντάξει, με τον Άγγελο το ξέρουμε μια ζωή, ο κόσμος είναι αλλού. Λοιπόν, λάθος είναι ότι θα το πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα φέτος. Έτσι είπε. Ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Μάλιστα. Απλώς την ΑΕΚ θα έχουν μπροστά τώρα, ότι κάνει εκείνα και κάνει τα άλλα, όπως ήταν πέρυσι. Ο ΠΑΟΚ. Έγινε αδερφέ, σε ευχαριστώ. Εγώ αυτό πιστεύω. Σε ευχαριστώ. Ας προτίσουν στον ΠΑΟΚ να συντονιστούν, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Έγινε. Yeah. Έγινε. Πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω. Δώσε μου, Αναστασία, δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 91. 17 για το, 17 για το κινητό και 83. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν διάβασα τίποτα από μηνύματα. Ήταν πολλές γραμμές, συγχωρέστε με. Έχουν μπει ώρα στην κλήρωση. Λοιπόν, το κινητό πηγαίνει σε γυναίκα σήμερα. 6948, πάρε Μαριλής, 6948 σε 863. Καλημέρα Κωστή, χρειάζομαι κινητό, τέλειο δώρο. Νανά Ηλιάδου. Νανά Ηλιάδου, τι. Γιατί δεν... Έχει πρόβλημα ο υπολογιστής, μάλιστα. Η Νανά Ηλιάδου σε 863. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Μαριλής. Μάλιστα. Θα σε βγάλουμε αύριο λοιπόν. Νανά Ηλιάδου. Κράτα το κινητό. Είναι αυτή που κερδίζει το κινητό Xiaomi. Πάω να δώσω και τα κρέατα. Ουφ. Τα κρέατα. Πηγαίνουν στη Βασιλική. Βασιλική Σκιαδαρέση 012. Βασιλική, θα στείλω εγώ το επίθετό σου και το όνομά σου για να πας να πάρεις τα κρέατα. Μπορούμε, παίρνει. Καλό, θέλω να τη βγάλουμε στον αέρα την νικήτρια. Λοιπόν, σας λέω μέχρι να φύγουμε, ΠΑΟΚ ΟΤΟ μαζί με την υποστήριξη Insurance και Insurance Brokers ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας, τη μηχανή σας εκεί. Είσαι ΠΑΟΚ, ασφαλίζεις εκεί. ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Φυσικά είναι επίσημη συνεργασία, έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει το ΠΑΟΚ μπροστά. 2-11-93-55-555. Όλα όσα θέλετε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Για την ασφάλεια της μηχανής σας. Προσεγμένα τα πάντα. Είσαι ΠΑΟΚ, ασφαλίσου στον ΠΑΟΚ. Για τις τιμές θα δείτε εκεί, θα σας πούν. Μοναδικό προϊόν αποκλειστικά για τους φίλους του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Ασφάλεια σε συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Απόλυτα, με απόλυτη ασφάλεια εκεί. 2-11-93-55-555. Και ησυχάζετε με την ασφάλεια του αυτοκίνητου και της μηχανής. Πάμε, έχουμε την τυχερή στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Χαίρομαι πολύ που το κέρδισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Να σε... τα δώρα σας πάντα. Πολύ πάντα. Χαίρομαι. Να σε πάντα τυχερή. Πόσα μηνύματα έστειλες? Δύο. Δύο. Μια χαρά σε βρίσκω. Μια πολύ χαρά σε βρίσκω. Ωραία, πολύ ωραία. Μια να χαρά. Είσαι καλά να κάνεις τέτοια υπέροχα δώρα στον κόσμο. Να είσαι καλά και εσύ πάντα να είσαι τυχερή. Και εσένα και την ηλεκτρονέτ. Ευχαριστούμε από, πολύ. Από σήμερα το μεσημέρι και μετά πηγαίνεις στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό με την ταυτότητά σου. Ωραία. Και παίρνεις το κινητό. Ζητάς τον κύριο Παμπουκίδη, το Μάκη, και του λες είμαι η τυχερή, έχει στείλει ο Κωστής στο κινητό μου, στο κινητό σου και ήρθα να παραλάβω το υπέροχο Xiaomi αξίας 140 ευρώ. Να σε πάντα τυχερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλημέρα, πάντα τυχερή. Φιλιά, 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 φιλιά. Ευχαριστήστε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Οικονομίδης που δίνει τέτοια δώρα. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Φεύγουμε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, δεν φεύγει κανένας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.